Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας στα 13 λεπτά μετά από τις 12. Είσαι συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Είναι ο νεωμένος Μπαλαντέρ που μπαίνει δυναμικά στη νέα ραδιοφωνική σεζόν με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Και τον Νίκο Παπαδόπουλο θα πρέπει να φέρνει την μπάσα. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Έτσι είναι το σωστό. Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Α, ναι, σωστά, δεύτερο εσύ, γιατί είσαι στη Μαρκίζα πρώτο. Έχει δίκιο, ναι. Φίλε, είναι η ηλικία, είναι η εμπειρία. Γιατί είσαι δύο χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Μου είπαν ότι ο υπεύθυνος προσωπικού. Ναι, διευθυντής προσωπικού. Διευθυντής προσωπικού, συγγνώμη, ναι. Όχι, γιατί μπορεί να παξιωθεί. Εντάξει, ωραία. Μου είπαν ότι βάζει επίτηδες τους χρωματισμένους κίτρινους πάνω στη λεζάντα. Ναι. Ωραία. Και αφήνει επίτηδες τους χρωματισμένους ασπρόμαυρους στη λεζάντα από κάτω, δεν ξέρω γιατί. Κιτρινά μαύρη προπαγάνδα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Δεν υιοθετώ ένα τέτοιο σκληρό χαρακτηρισμό. Λέω εγώ. Έτσι. Μπορεί να πει κάποιος άλλος. Ναι. Ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι, θεωρείς. Δεν είναι. Θεωρώ ότι δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι ήταν τυχαίο. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν υπάρχουν φιλελεζάντες και πρώτα και δεύτερα ονόματα. Δεν είμαστε μπουζουκίδικο. Πώς δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Δεν είμαστε στο Βιετνάμ, ρε φίλε. Βλέπεις στα παλιά, τα καλά τα χρόνια. Ναι. Έβλεπες μια έτσι τεράστια πινακίδα στον δρόμο, ναι, και είχε. Κάτω δεξιά ένα τσόφλι. Λίγο πιο πέρα αριστερά, ναι, ένα ψηλό κουκλεντέ. Ναι. Μπροστά μια φάτσα, ξέρω εγώ, Βασίλης Καράς που λες και εσύ, κατάλαβες. Νότης Φακιανάκης. Δηλαδή εσύ το τσόφλι. Εγώ είμαι το τσόφλι ξεκάθαρα, ναι. Κουκλεντέ δεν μπορείς να με πεις, ναι. Χαιρετούμε και τους φίλους στο Instagram, ωραία. Τους φίλους στο Instagram. Έχουμε ήδη ενημέρωση ότι ο Μαρμαράς είναι βροχερός. Καλή εκπομπή, μας στέλνει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα, φίλε μου, καλέ. Ναι. Βρέχει έξω τώρα. Και εδώ βρέχει, ναι. Μάλιστα. Καλή εκπομπή, συνάδελφοι. Άρα ξεκινάει. Ποιος είναι, δεν βλέπω. Ποιος συνάδελφος. Έλατε. Δεν βλέπω τώρα καλά. Άρα ξεκινάει το φθινόπωρο σιγά-σιγά. Φίλε, κοίταξε, για μας όμως το καλοκαίρι θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Όχι, φτάνει με κούραση. Δεν μπορώ. Φτάνει. Δεν γίνεται. Στέλνουμε και σήμερα χαιρετισμού στο όμορφο Αχλαδοχώρη Σερών από άλλο εκπρόσωπο σήμερα. Έχουμε πολλούς εκπρόσωπους. Μου στέλνει και ένα μήνυμα να πάω κάπου μετά. Δεν ξέρω αν θα περάσω μετά, καλέ μου φίλε. Ωραία. Αυτά είναι οι βραδινές εκπομπές, ρε φίλε. Κάθονται καλά, μπορείς να πας και μετά. Και μακροχώρη Βερίας έχω, φίλε. Πού είναι του εξωτερικού σήμερα, γιατί δεν εμφανίζονται. Τι έγινε, κοιμήθηκατε. Έτσι για να το πούμε και λίγο αχλαδοχώρικα και μακροχώρικα. Λοιπόν. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. Τι έχουμε να σχολιάσουμε σήμερα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα μπασκετικού Άρη. Θα μιλήσουμε. Το αλλάζουν όλοι. Δεν ασχολείται κανένας με μπάσκετ. Ωραία, έχουμε πάω. Εννοείται. Ναι. Εκεί ναι, ρε φίλε, υπάρχει ενδιαφέρον. Πρίγιοβιτς. Ναι. Θα μιλήσουμε μετά. Με Μελένη Μπούντου θα μιλήσουμε. Θα πάρουμε Μελένη Μπούντου. Έλεγε ένας αλήτης πέρσι. Ναι. Δεν φώναζε να υπάρχει. Πρίγιοβιτς. Ναι, σε κάποια φάση. Θυμάσαι ο Άρης πέρσι μέσα στους διάφορους που είχε φέρει στο μπάσκετ που είχε πάρει και ένα Πρίουιτ. Πρίουιτ. Αν θυμάσαι. Και έλεγε ότι θα φωνάζει Πρίουιτ. Λοιπόν. Ναι. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Δεν έχουμε Nations League. Όχι. Λέμε τα απόλυα χαιρετίσματά μας και στην όμορφη Ένωση Ευαγγελικών Περιστερίου που πάντα είναι μαζί μας, εννοείται, και μας ακούνε. Τα παιδιά, ναι, είναι καλοί φίλοι. Ωραία. Είναι και πολύ καλοί φίλοι ενός διεθνούς καλαθοσφαιριστή. Να το. Αυτό. Το χαλί της εκπομπής, ρε φίλε. Για την ώρα. Γιατί το έκανες αυτό και κάνεις μαζί το εκπομπή μου, στέλνει κάποιος. Ποιος. Πρώην συνάδελφος και καλός φίλος. Πρώην συνάδελφος. Ναι. Το ξέρω. Βεβαίως. Ήσταν πολύ καλή συνάδελφη. Α, ναι. Κάνουμε μαζί εκπομπή ούτως ώστε, επειδή, ρε παιδί μου, αυτό τον 1,5 χρόνο που δεν ήμασταν μαζί ξέφυγε η κατάσταση, αν και τελευταία μαθαίνω ότι έχει μπει σε μια σειρά, ωραία, προσπαθούμε, τώρα να τέτοια μηνύματα, δηλαδή, Ζάχος όχι ντρούλινγκ από Αθήνα, δηλαδή είναι δυνατόν. Φίλε μου Πάνο, γεια σου, ωραίες καρδούλες θέλεις. Λοιπόν, για πες τώρα, τι γίνεται φίλε. Μια ησυχία, πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα οπωσδήποτε. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με την πρωτάθλημα. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το όλο κομμάτι. Δηλαδή, χθες και με τα φιλικά και με τα Nations League δουλειά δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Θέλω δεν δηλαδή, γίνεται. Γιατί η Επίσης, Super League μας αξίζει. Με αυτήν πρέπει να ασχοληθούμε. Ορίστε, έρχεται φίλε μήνυμα από την όμορφη Baltimore. Χαιρετούμε την όμορφη Αμερική. Μάλιστα. Βλέπεις τι γίνεται, ρε φίλε. Και από Αγγλία. Να, τη εμφανίστηκαν και του εξωτερικού. Ο coach συντονίστηκε. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Πρέπει να έχει τον νου σου άμεσα συντονιστεί, φίλε. Χαιρετούμε και την αγαπημένη μας. Από πού όμως είναι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Okay. Χαιρετούμε και τη φίλη μας την Άννα. Για πες. Δεν ήμουν εγώ για αεροπλάνα. Ναι. Πρέπει λίγο να τελειώνει τον ταλαβέρι αυτό με το Nations League και τις εθνικές ομάδες. Πρέπει δηλαδή από Σάββατο πάλι να αρχίσει λίγο η όλη διαδικασία των αγώνων, των ποδοσφαιρικών. Τον Ατρίδια πρέπει να κάνουμε να βγάλουμε σήμερα. Να μας πήγε η εθνική ομάδα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Εσύ τώρα λες δηλαδή να βγάλουμε Άρη μπάσκετ.
και εθνική ομάδα. Δεν θα μας ακούνε. Δηλαδή, ρε φίλε. Ούτε κουφί. Εντάξει, είναι που είναι δύσκολη ραδιοφωνική ώρα. Εντάξει. Δύσκολη. Ναι. Άντε, ρε Αναστασία, και εγώ λέω ποιος είναι. Και βλέπω Άννα και λέω ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, να βγάλουμε Άρη μπάσκετ και μετά εθνική ομάδα. Η ώρα είναι δύσκολη έτσι και αλλιώς ραδιοφωνικά. Εντάξει, δηλαδή, άρα μας ακούνε πέντε άτομα, κράκ να το αλλάξουν. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή και μόνο θα ασχοληθούμε με Άρη μπάσκετ, είναι μεγάλη επιτυχία σήμερα. Γιατί το μπάσκετ δεν πουλάει. Το βγάλουμε τώρα τον συνάδελφο. Μετά τι 10.30 ρε φίλε. Επειδή είναι και φρέσκο το παιχνίδι, δεν είναι. Εντάξει, πάμε στο πρώτο διάστημα. Παράταση πήγε. Θέλω λίγο να σκέψω πιο αργά αρχή συνταξιακά, γιατί είναι 10 και 20 ακόμα. Φίλε, δεν σου λέω το αποκλείω, σε ρωτάω. Ξέρω ότι πήγε το μάτι στην παράταση, γιατί μπλέξαμε και εμεί αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη επιτυχία που πήγε στην παράταση. 73-68 νίκησε ο Άρης στην τουρκική Μπουγιούξη. Τώρα όμως που θα έχει τη νέα προσθήκη. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Θα έρχεται και εκεί. Ναι. Πω. Τι ωραία. Γεια σου, φίλε μου Χρήστο. Στην όμορφη Αθήνα. Θα βάζει μια live κάμερα στο γραφείο που θα είστε μαζί και θα συνεπάρχετε. Ναι. Για να κάθομαι εγώ να απολαμβάνω. Δηλαδή θα είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Ναι. Μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε. Μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε. Λοιπόν. Έτσι θα το πάμε. Δηλαδή θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ στην αρχή. Έχουμε να πούμε και για πάω στην πορεία. Πάλι καλά που δεν έχει μεταφορικό μέσο για να σε βάζει να πηγαίνει σπίτι του. Ευτυχώ. Λέει, θα με πα. Όπω μπλέξιμο. Μπάρο, νομίζω θα είμαι σε άλλε ώρε. Αυτό θα πάρουμε. Λέει, ας πούμε, τώρα ένας φίλος θέλει να μείνουμε και λέει να κάνεις μια στήλη στην εκπομπή. Ναι. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος πριν, ρε παιδί μου, έλεγε γιατί έπαιξαν μαζί του και τέτοια. Με τα πώς σου, με αυτά που ποστάρεις. Εγώ. Ναι. Και λέει, ρε παιδί μου, συνεχίζει ο ίδιος φίλος, όντας αρκετά εμπαθής μαζί σου, ότι οι φωτογραφίες σου λέει ότι είναι στημένες αυτές που ανεβάζεις, λέει ο φίλος. Εγώ δεν υιοθετώ, απλά μεταφέρω αυτά τα οποία αναφέρει. Θαυμάζεται. Τελείωσε. Ασχολείται. Η επιτυχία είναι. Έτσι είναι. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Η επιτυχία τελειώνει. Η διαφήμιση είναι ρεντική. Η επιτυχία είναι διαφήμιση. Ασχολείται. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο. Μια μεγάλη εταιρεία που αρχικά ήταν σε παιχνίδια και στην πορεία έγινε σαν σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Έτσι έγινε, εγώ στη φίλε, μέσα από αρνητική διαφήμιση. Έμεινε όμω το τέτοιο. Στο μυαλό έμεινε. Συμφωνώ. Πηγαίνει ο κόσμο. Πηγαίνει. Έτσι. Αφήνει τα λεφτά του. Τα αφήνει. Παίρνα και εσύ να αφήσει τα λεφτά σου και να πάμε στον επόμενο. Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό, ρε φίλε, που αναλαμβάνει στον Παναθηναϊκό? Α, μάλιστα. Ο πρόεδρο. Νέο πρόεδρο ήταν αυτό. Ο Σταύρο Λεκάκο. Αντιπρόεδρο Μαρφίν. Πρώην αντιπρόεδρο Μαρφίν, νομίζω. Πρώην αντιπρόεδρο Μαρφίν. Ναι. Okay. Κινητό αθόρυβο ποτέ. Κινητό αθόρυβο Νίκο Παπαδόπουλο, να ξέρει, είναι ένα από του βασικού κανόνε του ραδιοφώνου. Από τον οποίο δεν ακολουθεί και εσύ, όπω και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι. Ποδοσφαιρική ρεπόρτερ, δεν ξέρω γιατί. Το συνηθίζεται. Στοίχημα έχουμε, τίποτα το φοβερό. Έχουμε τελειώσει με Nations League, έτσι. Δεν έχουμε σήμερα εθνικές ομάδες και τέτοια. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς ομάδες τους. Ναι. Οκτώβριο πάλι. Μετά την εκτεταγωνιστική, ξανά μάνα τα ίδια. Ναι, γιατί είναι εκεί πέρα ανοιχτό το στοίχημα και λέμε πως έχει κανένα παιχνίδι. Απλά που θες, βέβαια, εντάξει, ως κλασικοί Έλληνες που είμαστε, αν έχεις κάνει σίγουρα μια βόλτα στα site της Αθηναϊκά κύριο, ας πούμε, όλοι σιγά σιγά περνάνε ένα κομψό πινέλο, όχι βαρύ πινέλο, ένα κομψό πινέλο ως κύπερ. Δεν έχει βαρύνει ακόμη κατάσταση. Ρε συχθές, δεν ήταν κακή. Οκ, δεν έπεσε καμιά μπάλα της προκοπής. Αλλά το 2-1 νομίζω είναι λίγο άδικο. Ορίστε, έχουμε πρόσκληση ανοιχτή για να πάμε στο All-Star Games στη Σάρλοτ. Τελικά όχι, Baltimore, τα μπερδεύω λίγο. North Carolina ο Νίκος. Αποστολή ο Λίμπερο. Ναι. Στο All-Star Game. Αλλά θα πας φίλε, στείλε λίγο. Νίκο, στείλε ένα mail. Εδώ πέρα θα σου στείλω εγώ μετά ένα mail σε direct message. Να προτείνει τη προσφορά σου, ωραία, σαν χορηγός που θα είσαι στο ταξίδι. Έτσι. Ωραία. Για να έρθουμε στο τριήμερο του All-Star Game, φίλε, δεν είναι. Καλή ιδέα, δεν είναι. Δεν θα με πάρετε. Εμένα θα πάτε εσύ μπασχετική να πούμε, με τον Μουρελί θα πας. Δύο θα πάμε κιόλα. Κάτσε, ρε φίλε, είπαμε εντάξει, πήγε ο άνθρωπος στα μεριά, έχει βγάλει λεφτά. Δεν είναι και ο Τόμ Παπαδόπουλος, ας πούμε. Τόμ Παπαδόπουλος. Στον Ηρακλή. Σίγουρα. Έτοιμο να λάβει. Έτσι λένε αυτοί. Δεν ξέρω. Ναι. Έτσι λένε αυτοί, θα μπει μαζί με τον άλλο, τον Άραβα. Αφού. Αυτή είναι αντίπαλη, υποτίθεται. Είναι αντίπαλη, ναι. Και έχει πει ο Μικροφορίδης στην εκπληκτική ατάκα. Λέει στο τέλος, λέει, να τους φωνάξουμε να το παίξει στο τάβλι. Ποιος θα πάρει, λέει, την ομάδα. Ο Μικροφορίδης, τι μορφή είναι, ρε φίλε. Βέβαια, είναι. Τι μορφή από τις λίγες είναι, ρε φίλε. Είναι. Τι μορφή είναι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, γιατί γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό με σεζόν. Να φιλοξενούμε προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, αλλά με διαφορετικό στυλ. Συνεντεύξει αυτές οι τα ξύλινα, τα γνωστά. Αυτή ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως τώρα. Και ο Μυροφορίδης και γενικότερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι για πιο
προς το τέλος της σεζόν και συνήθως και αυτό έχει να κάνει και με το αν πέτυχαν ή όχι. Θα μιλήσουμε γενικότερα, όχι μόνο για τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται, γενικότερα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και την κατάσταση. Πες κανέναν άλλον τέτοιο που έχει στο μυαλό σου, ας πούμε. Γιώργος Κολτσίδας, ρε φίλε. Δεν θα έχει να πει τώρα ο Γιώργος εδώ πέρα μέρα. Ναι, ρε Νίκο, γιατί Γιώργαρο. Ναι, τι κουβέντα να κάνουμε όμως. Ποιοτική. Τι ποιοτική κουβέντα να κάνουμε τον Γιώργο Κολτσίδα. Ποιοτική. Καταρχάς δεν είναι ραδιοφωνικός. Γιατί. Άμα αρχίσει τώρα και να σου πω εγώ Νικολάκη και τέτοια, δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε δουλειά. Κατάλαβα, κακό είναι δηλαδή. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Τι θα κάνουμε ρε φίλε από την Οξφόρη να σου φέρουμε κάτι. Όχι, δεν λέω, αλλά δεν είναι ραδιοφωνικό. Εντάξει, σου είπα αυτό που λέει. Βέβαια έχει να πει πολλές ιστορίες. Σίγουρα. Σε αυτό το κομμάτι είναι δυνατός, ναι. Ας πούμε μια άλλη φορά θα ξεφύγουμε από τα πλαίσια του αθλητισμού, θα φέρουμε μια strip dancer να μας πει πώς είναι το βραδινό μεροκάματο εκεί πέρα πάνω στο στήλο. Σε αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό όντως έχει ενδιαφέρον, α πούμε. Ή ένα τύπο που είναι πόρτα σε μαγάζι. Και αυτό σα έχει να σου πει ιστορίες. Ναι. Εντάξει. Έτσι του κόβουμε, του κάνουμε, του πετάμε. Για ανθρώπου του αθλητισμού, ρε φίλε. Δηλαδή, κανέναν άλλο που να έχει έτσι ψωμί. Αλέξη Κούγια. Αλέξη Κούγια. Βεβαίω. Γιατί όχι. Όχι. Θα πει ότι είναι μετά. Δεν θα μπερδέψει τα. Άστο να ρε φίλε, βγάλω τον εσύ και άστο να λέει τα δικά ναι. του. Κρίστ Γουάμπα. Και έναν Μπαργκάν, ρε φίλε. Και έναν Μπαργκάν τι να πει, ρε φίλε. Τα δικά του. Τι να πει τώρα για το σκυλάκι που κάνει το πόδι. Μίκη Γιώργη. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θα βρούμε μορφέ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τον τέτοιο να τον Νίκο Αναστόπουλο. Εκεί ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ψωμί. Αν και νομίζω ότι λέω και αυτό κούρασε πάνω σε μια γυναίκα. Εντάξει, αλλά αυτό θα έχει να σου πει, θα τραβήξει. Ναι. Τον Πάπτο δεν είναι. Εκεί τον Πάπτο δεν είναι, μην διώξετε ποτέ. Και πολύ. Εντάξει, και μπορείτε και εσείς οι ακροατές, έτσι, οι φίλοι που λέει και ο Νίκος, ναι, ναι. Οι φίλοι της εκπομπής. Ρωτάμε τους φίλοι της εκπομπής, ναι. Λοιπόν. Ποιον θέλετε να φιλοξενήσουμε μέσα σε σεζόν, να μας στείλετε ονόματα. Ανθρώπους που θα θέλατε να ακούσετε, αλλά όχι τώρα αυτούς που ακούμε όλη την ώρα. Κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν ακούγεται συχνά. Εντάξει. Το Ζαμπούνια, ας πούμε. Πρώτα το φέρουμε και αυτόν εδώ πέρα. Τι δεν έπρεπε, πέρασε γιατί. Πάει κι αυτός. Ναι, να το σβήσω κι αυτό. Είχε τότε το Life and Style το περιοδικό, έβγαινε στο Πριβέ με την Κατρίτσι, ας πούμε. Είχε ενδιαφέρον. Τώρα έχει χάσει κι αυτό το ενδιαφέρον του. Μιναρετζή. Ναι, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει πολύ μεγάλο ψωμί. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Αν μα παίρνει τώρα ένα τηλέφωνο 10.30 το βράδυ. Κακό τηλέφωνο. Άγνωστο νούμερο κιόλα. Κακό τηλέφωνο αυτό να ξέρει. Τι τηλέφωνο μπορεί να είναι αυτό αυτή τη στιγμή, ο Θεό και η ψυχή του. Κακό τηλέφωνο αυτό. Ναι. Γεια σου φίλε μου Γιάννη, καλησπέρα φίλε, καλέ μου φίλε. Τι τηλέφωνο μπορεί να είναι αυτό τώρα. Άμα ξαναπάρει, κάποιος μας ψάχνει. Άμα ξαναπάρει. Κάτι θέλει από εμάς. Αν είναι τώρα λάθος, 10.30 το βράδυ, τώρα άγνωστο νούμερο, τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα το πάμε λίγο αρχικά με μπάσκετ. Έχουμε να πούμε και για ΠΑΟΚ. Ότι υπάρχει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και με τον τραυματισμό του Πρίγιοβιτς. Να δούμε πόσο καιρό είναι να μείνει εκτός και αν θα χάσει τα μάτς με Τσέλσι και ΑΕΚ. Στέφανο θέλεις φίλε Απόστολε. Τι Στέφανο. Όχι, εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Εδώ η φίλη του Instagram Live, το οποίο έχει ψωμάκι φίλε τελικά. Γίνεται δουλίτσα. Κάνουμε και φουμπού. Και ξέσαι, το αφήνεις μέσα για μια μέρα. Είναι σαν story ένα πράγμα. Και το βλέπει μετά και ποιος το χάσε. Δηλαδή γιατί μπορεί κάποιος να βλέπει ο χρήστης τάδε κάνει live μετάδοση. Στα τέτοια μας, ωραία. Αλλά μετά μπορεί να το δει μπροστά του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Στέφανο δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, φίλε. Α, και κάνει κάτι ερωτήσεις περίεργες, να ξέρεις. Τι. Εντάξει, κάτι δικά μας λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Άρη ποδόσφαιρο, τι έχουμε. Ισχύει γενικότερα. Μαυράει ήρθε. Δεν πολύ κουνιέται, Παρασκευή λένε. Θα έρθει το μεσημεράκι. Δεν βιαζόμαστε δηλαδή. 2,5 ώρα θα είναι και γιατί δεν φιλάει την Παρασκευή, έχω συμφώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν με την Εθνική Αλβανία. Ναι. Κατάλαβε, πήγε μετά σε Φραγκφούρτη να μαζεύει κάτι πράγματα. Παρασκευή μεσημέρι έρχεται και το απόγευμα μπορεί, είναι πιθανό Οπα. Να είναι και στην έκθεση με την ομάδα 7 η ώρα. Στο περίπτερο τη ΠΑΕ και να παρουσιαστεί εκεί. Μαθαίνω like από ρεπορτάζ. Ναι. Μαθαίνω από ρεπορτάζ λοιπόν ότι το περίπτερο τη ΠΑΕ Άρης. Ορίστε. Δεν έχω πάει, ήμουν έχει σε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το περίπτερο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για λένε οι πληροφορίες. Λόγους, για λόγους καθαρά αισθητικής φύσεως. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος μου το μετέφερε το έπαιξε και αριανός, φαντάσου, για να πάει. Ενώ είναι παοξής, το έπαιξε αριανός. Είναι... Όχι. Α, όχι είναι... Το έπαιξε αριανός, ούτως ώστε να πιάσει το πύρι-πύρι με σας. Τους ανθρώπους που ήταν εκεί στο περίπτωμα της ΠΑΕ. Επιβεβαιώνεις. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Αλλά από τις φωτογραφίες που έχω δει, ισχύει ότι υπάρχει θέμα. Ναι. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θεματάκι καλό. Θόδωρος. Θόδωρος. Δεν χάρη. Αφήσει την τύχη, φίλε, αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Κολλητά που κάμισε φορά. Και... Αυτό. Και γυλαίκα. Στον ντύσιμο, φίλε, δεν τον πιάνει κανένα. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για τον ντύσιμο του Θόδωρου. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ο Καρυπίδης είναι, παιδί μου, ένα fashion icon. Το έχει. Ναι. Ψοφάει για τα μοκλέρ, για τα τέτοια, για τα παππούτσια. Αυτά είναι λίγο, ξέρεις, υποκειμενικά τώρα, έτσι. Όχι, δεν είναι ωραία, δεν μπορείς να το αφισβητήσεις αυτό. Εντάξει, δεν τον έχεις παρατηρήσει, μάλλον. Όχι, τον έχω παρατηρήσει. Ωραία, εντάξει. Απορώ πολλές φορές να αναπνέει. Στον ντύσιμο, τον γιο του Αλέξη Κούγια. Το γιο.
που θέλει να το βάλει στο ελληνικό. Που τον έβαλε πρόεδρο στο ελληνικό, κάτι τέτοιο. Καλό. Ναι. Μπράβο 834. Ναι. Δυνατός. Έχει μια βάση. Και έξω γονώνει, ρε φίλε. Και τι. Ξέρω ότι ήμουν με Εύη πρόπερση το καλοκαίρι στο ίδιο μαγαζί και στο ίδιο νησί για κάποια φάση. Συζητήσατε. Πολύ καλή Εύη. Ήταν με την κόρη τη. Ναι. Και τη έδειχνε. Πώς θα πάρει το 100. Τις, μιλούσανε για το Instagram με την κόρη της, η οποία πρέπει να είναι 12 χρόνια, 13. Ναι. Τότε η Εύη ακόμα στο έψιλον. Προ εποχή Σαβίβη. Αν θυμάσαι, έκανε και μια εκπομπή. Δεν θυμάμαι αν έκανε καθημερινή Σαββατοκύριακο. Άρα τι να κάνεις. Λοιπόν. Χαχαχά, βλέπω να έρχονται. Γι' αυτό που θυμήθηκα με την Εύη τη Βατήτου. Ήταν παρούσα η φίλη που έστειλε το χαχαχά γι' αυτό. Λοιπόν. Οπότε Νίκο Παπαδόπουλε. Βάλαμε πάλι κοίτα από πίσω. Θα το μονιμοποιήσουμε, δηλαδή λες. Θα το έχουμε για χαλί. Για αρχές το έχουμε. Okay. Να μην ψαχτώ δηλαδή για χαλί. Εντάξει, άστο να κρατήσω αυτό. Για αυτή την εβδομάδα και βλέπω. Θεωρείς ότι χαλάει τη σοβαρή μας εικόνα αυτό το χαλί. Ή δίνει ένα πιο έτσι χιουμοριστικό τόνο. Νομίζω ότι ταιριάζει στην ώρα. Ναι. Και δίνει και ένα χιουμοριστικό τόνο λίγο, παιδί μου. Εντάξει, γιατί είναι ένας καλ τείχος. Ναι, ναι. Εντάξει, νέα χαιρετίσματα έχουμε από την πρωτεύουσα. Νέα χαιρετίσματα έχουμε να δώσουμε την, την αγάπη μας στην όμορφη Αγία Παρασκευή. Αν θυμάμαι καλά. Ο άλλος θέλει ένα σχόλιο για την επεισόδια στη ΔΕΔ. Καλησπέρα από ΚΟ και είναι στα 500 μέτρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, θα κλείσουμε και το Facebook και το Instagram Live γιατί έχει αρχίσει το πανηγύρι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Έτσι. Για να μιλήσουμε με Γιάννη Παραπονιάρη. Γιάννη, σταμάτη. Δεν ξέρω. Εσύ διαλέξεις, θα αφήνω πάνω σου. Ποιος θα είναι διαθέσιμος, ρε φίλε. Ωραία. Το μήνυμα έλεγε Γιάννη Παραπονιάρη. Να πάρουμε το Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε για Γιάννη Παραπονιάρη αρχικά για μπασκετάρι. Έχουμε να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Πάω και έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ. Ε? Μπαλαντέρ, έτσι δεν πρέπει να το λέμε. Εδώ στην εκπομπή του Μπαλαντέρ είμαστε. Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. FM γεννών τα μηνύματά στο 54526. Ωραία, το κλείσαμε το live στο Instagram, οπότε. Ναι. Αύριο πάλι. Δεν θα κάνουμε κουβέντα από εκεί άλλο, παιδιά. Ναι. Στείλτε και το πέρα ένα μήνυμα να πέσει το ευρώ. Γιατί... Στείλτε μας λοιπόν, όπως έστειλε ο φίλος ο 814 και ζητάει τον γιο του Αλεξικού, και ποιον θέλετε να ακούσετε μέχρι το τέλος ενός στην εκπομπή. Να κάνουμε μια λίστα, αν μπορέσουμε να τζουγκάλουμε. Για τζόκλο, ρε φίλε. Α, χρωματίστηκε πολύ από σήμερα και μετά δεν θα μας την πούνε. Έλα. Εντάξει. Καθαρά πασχετικά ο Στίβ κάτι θα έχει. Καθαρά πασχετικά ο Στίβ κάτι θα έχει να πει. Θα πετάξει και μια βλακία για τη Χρυσή Αυγή και θα τρέχουμε. Εντάξει, θα το δασκαλέψουμε εμείς. Τι είδε, ναι, από αυτού που δασκαλεύονται είναι. Στίβ και τέτοια και ξέρω εγώ, ναι, δηλαδή. Σίγουρα. Ναι. Από αυτού ναι. Είναι. Τέλος πάντων. Και ο Χίμπου Σμαρ. Εκεί θα έχουμε. Θα τον βάλουμε να πει όλα τα. Ταφνί. Ναι. Δακ. Θα τον βάλουμε να πει όλα αυτά. Το δακ τι είναι. Δεν ακούει κανεί. Υπάρχει το. Το πιο. Κουσού. Τι κουσού. Ναι, νομίζω είναι. Κολοσιέ είναι σίγουρα. Ναι. Και νομίζω είναι σύσκεψη το άλλο. Κολοσιά, απλά σύσκεψη. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι σύσκεψη ή άλλη λέξη. Και αλλάζει μετά και το μπροστά, κατάλαβες. Δακ, δεν ακούει κανείς. Δακ. Δεν ακούει, δεν ασχολείται κανείς, παιδί μου. Εντάξει, ανάλογα όπως το. Ναι, όπως το θέλει κανείς. Κάθεται, κατάλαβες. Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Και αυτός αξίζει. Δηλαδή αυτό σίγουρα. Τώρα στα κοντά, επειδή τον γνωρίζει κιόλα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, πάρε τον και πες του κύριε Γεωργίου, ο Νίκο μα κοβίτησε. Μην Νίκο, παιδί μου, τι κάνει κτλ. Ναι, ωραία κτλ. Να σα βγάλουμε το βράδυ εδώ με. Αυτό πρέπει να είναι όμω. Το φέρουμε εδώ, ναι. Εντάξει, είναι λίγο αργά. Τέλο πάντων. Τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Αυτό λοιπόν, αξίζει να βγει. Λοιπόν, ναι. Ο Άρης νίκησε το μετρέξι στο χώρο του Μπουγιούξεχιρ. Στην παράταση. Ωραία. Στο πρώτο παιχνίδι που ήταν ανοιχτό, το πρώτο παιχνίδι που ήταν ανοιχτό. Ποιο εντυπωσίασε. Δεν έχω εικόνα, ρε φίλε. Πρώτο χώρο ήταν ο Μπέλ. Είχε 17 πόντους, είχε 14 ο Τζόουνς. Έχει τώρα κάτι φωτογραφίες με του Γουλιέλ μου που περιμένει για το εισιτήριο. Ας τις αφήσουμε σχολιαστές τώρα πάντα. Okay. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Εντάξει, κάπου στο Instagram ήθελα το είδα. Ήθελα να δώσω το παράδειγμα. Και πολύ καλά έκανε. Εντάξει, το είδε έτσι. Η φωτογραφία είναι το θέμα. Δεν είναι ότι ήθελα να δώσω παράδειγμα. Πολύ καλά έκανε και πήγαινε και περίμενε να πάρει το εισιτήριο. Κάνε κάτι για να το δει ο κόσμος που είναι εκεί, ας πούμε. Όχι, κάνε κάτι για να βγει, ας πούμε, και στα. Στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ένας από εμάς. Ότι έχεις τα δίκια σου, εντάξει. Τα έχεις. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχεις. Ναι. Βλέπεις, δηλαδή. Η άποψή μου είναι, ρε παιδί μου, είναι με το Γάντι. Ναι, ναι, ναι. Άλλο θα έλεγε ότι είναι γραφικό. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλά η κίνηση ήταν ωραία. Ναι. Το πλασάρισμά της παντού ήταν που σχολιάζω, κατάλαβες. Ναι. Αλλά οκ, okay, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη να μας δώσει μια εικόνα
για το παιχνίδι. Είχε περίπου 1.500-2.000 φίλους του Άρη που ήταν εκεί σήμερα. Τη τελευταία στιγμή. Ναι. Το μάτς ήταν ξεκινούσε 7 η ώρα. Ίσως έπαιξε ρόλο νομίζω. Αυτό είναι το καλό με το παλέρε, φίλε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το καλό, ρε φίλε. Ότι μπορεί να είσαι κάπου στο κέντρο και λες εσύ δεν πετιόμαστε. Δίπλα είναι. Ναι. Στο άλλο, πού να τρέξεις, δεν πεταχτείς. Πού να τρέξεις. Καλά, δεν είναι και στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι δίπλα. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κατάλαβες. Είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα ήμουν του Χαβαλέ, ας πούμε, και έκανα μια άλλη δουλειά σήμερα και μου άρεσε το μπάσκετ και μου έλεγε, εσύ πάμε μέχρι το παλέφτα η ώρα να δούμε το παιχνίδι. Θα του έλεγα, δεν βαριέσαι, πάμε. Κατάλαβες. Δίπλα είναι. Είσαι κάπου στο κέντρο, κάτι κάνεις, πετιέσαι, πήγες. 5 λεπτά. Αυτά τα λες τώρα, μήπως ακούει πάνω σε καμία και ένα γήπεδο του ΠΑΟΚ μέσα στο κέντρο. Θέλει να κάνει ένα γήπεδο έτσι. Το μεταφέρουμε, το μετακομίσουμε. Κοίταξε, ρε φίλε, εγώ διακρίνω ένα σχολιασμό από χθες που μας μετέφερες θέλοντας να το υποβαθμίσεις πάρα πολύ και εσύ και ο διευθυντής σου, ο οποίος μας έχει ζαλίσει τα να μην πω τι. Φίλε, δεν υποβάθμισε μετά του ΠΑΟΚ. Θέλοντας να υποβαθμίσεις λοιπόν αυτά που είπε ο ΙΕΘΑ χθες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. ΙΕΘΑ. Έτσι. Και με αφορμή κιόλας ένα καινούργιο ραντεβού που είναι να γίνει στην Αθήνα, όπως μαθαίνω. ΙΕΘΑ. Μπορεί και ΙΕΘΑ. Και ΙΕΘΑ. Γιατί νομίζω όταν ήμασταν στο θρηλυκό πρώτο γραφείο της 34 ΜΚΑ ΤΑΞ και ερχόταν από το ΙΕΘΑ, το λέγαμε ΕΔΙΕΘΑ. Και όχι ΕΔΙΕΘΑ. Όταν ερχόταν σήμα από εκεί. Ναι. Ήταν ΕΔΙΕΘΑ. Ναι. Τώρα μην ψάξει τώρα να καταλάβει τι είναι τα αρχικά του στρατού, δεν βγάζει άκρη ποτέ. Ωραία, τι μπορεί να είναι. Λοιπόν. Και επειδή πάλι πας να αλλάξεις το θέμα και θες να το υποβαθμίσεις, έτσι όπως έκανες και χθες με μια μικρή αναφορά. Φίλε. Αυτά είναι λάσπη σου ανεμιστήρα. Καθόλου δεν είναι. Είναι. Το ανέφερε, έκανες μια μικρή αναφορά χθες. Δεν νομίζω ότι πολύ μικρή. Αξίζει να κάνω μεγαλύτερη. Κατέγραψα την είδηση. Πολύ ωραία. Έτσι, και κατέθεσα ένα σχόλιο δικό μου. Θεωρείς λοιπόν αυτή η είδηση που μας μετέφερες χθες ότι θα είναι μια αρχή εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι για τον Άρη. Όπως με είπα, τη βοήθεια του. Όπως σου είπα και χθες, αγαπητέ συνάδελφε, ναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ναι, ναι. Χωρίς λαϊκισμό και χωρίς. Χωρίς, έτσι. Ωραία, λοιπόν, σοβαρά τώρα, λοιπόν, πρόσεξε με λίγο. Ναι. Αυτά δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Έτσι. Έτσι. Τι το λέω τώρα. Και δεν το λέω μόνο για τον Πάκο, για τον Άρη. Ναι. Τα κόμματα πάντα. Όπως έχουμε δει εμείς, ας πούμε, ο Νίκος στα 30, το εγώ στα 28 μου σχεδόν, ας πούμε, και οι πιο παλιοί πάντα διακρίνουν ότι πριν τις εκλογές τα κόμματα μπαίνουν σε μια διαδικασία ψηφοθυρίας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και οι ομάδες, οι αθλητικοί σύλλογοι έχουν από πίσω τους μεγάλες μάζες κόσμου. Ναι. Έτσι. Μακάρι, για να σου το πω έτσι, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να βγουν ωφελημένοι από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ. Σου λέω το εξής, ότι καλά τα είπαν, ωραία, μέχρι εκεί είναι καταγραφή της είδησης. Αν γίνουν πράξη όλα αυτά, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, πάλι δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν θα με ψήσει ότι έκανα στον Άρη αυτό, θα πάω να τον ψηφίσω. Γιατί εγώ δεν βλέπω την ψήφο με βάση με αθλητικά κριτήρια, τη βλέπω με κριτήρια διαβίωσης και καθημερινότητας, η οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή ως πολίτης αυτής της χώρας, Νίκο Μοσχοβίτη. Λοιπόν, κατάλαβες. Τι μου κάνεις νόημα. Καταπληκτική τοποθέτηση. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Τώρα, αν κάποιος άλλος το δει έτσι, ένας παοξής, όχι παοξής, όχι Έργιανος, όχι Ηρακλειδέας, ας το δει έτσι. Ότι βοήθησε την ομάδα μας. Μα και εγώ θα πάω ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το δω έτσι. Μακάρι να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Εντάξει. Απλά αυτό το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο Χρύσανθος σήμερα, που σε πολλά πράγματα διαφωνώ μαζί του. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα πω τα ό,τι πει ο Χρύσανθος. Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Αλλά σε ένα πράγμα έχει δίκιο. Αφού δίνεις αυτό, γιατί δεν με δώσεις και σε μένα. Στην ίδια πόλη είμαστε. Εντάξει. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Δίνεις αυτό, δώσε και σε μένα. Συνήθως όταν δίνει κάτι στον έναν. Ναι. Όχι συνήθως. Σχεδόν πάντα κάτι παίρνει και ο άλλος, Νίκο Παδόπουλε, ναι. Παραδοσιακά. Εντάξει. Και πρόσεξε. Για να μην το θυμηθώ εδώ κάτω κάτι. Περιορίσουμε. Που είχαμε ζαλιστεί με κάτι νόμους, υποτίθεται, φωτογραφικούς και. Ο νόμος Ορφανού που έγινε για τον ΠΑΟ και τελικά μπήκε και ο Άρης, η ειδική εκαθάριση που έγινε για τον ΠΑΟ και τελικά μπήκε και ο Άρης και ο Ηρακλής. Δηλαδή συνήθως έρχονται από πίσω και κάτι άλλο. Να τσαλτιδίσει στους φωτογραφικούς νόμους. Θέλω να σε μπριζώσω τώρα λίγο. Στο κομμάτι των χρεών, έτσι. Στο κομμάτι των χρεών, ναι. Τι. Έτσι, τι, που ο Άρης, ας πούμε, πλήρωσε να πληρώσει και συνέχεια ναι. Στην κατάψυξη και κανονικά δούλευε και έκανε μεταγραφές και δεν είδε φέτο τα χρέη. Έδωσε κάτι εκατομμύρια μετά. 11. Ναι, 11. Ναι, αλλά πριν. Που έπρεπε να δώσεις και ο Άρης έδινε ή δεν έδινε τίποτα. Δικαστική απόφαση. Α, δικαστική απόφαση. Τι να κάνουμε. Αούα. Εντάξει. Λοιπόν, η ουσία είναι για να μην το περιορίζουμε μόνο στα Θεσσαλονίκη. Το πάμε σε πανελλαδική εμβέλη. Έτσι, ωραία. Δίνει την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Δώσε και από εδώ. Δώσε και από εδώ. Δώσε και σε αυτή τη φτωχομάνη. Στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό το έκανε στο γήπεδο εξ ολοκλήρου. Στην ΑΕΚ τη δίνει 20 εκατομμύρια. Εδώ πέρα τώρα αυτό που δίνει σε σχέση με αυτά τα δύο είναι ούτε ψίχουλο. Ναι. Εντάξει.
Και αυτό έχει μια βάση. Ναι. Και αυτό έχει μια βάση. Ναι. Σίγουρα. Okay. Θα βγάλουμε το κάτω παραπονιά, ρε Χρήστο. Άντε, άλλο εδώ πέρα να γίνεται χρήσαντο, να πούμε. Εσύ με τσιγκλίζει. Πείτε στο κάνω. Το ξέρω. Και να βγει ο πραγματικό σου εαυτό πίσω από αυτό το προσωπείο το οποίο έχει. Όχι, όχι. Αυτό είναι το προσωπείο του αντικειμενικού. Όχι, είμαι αντικειμενικό. Ναι. Απλά κάνω κακές παρέες. Το ξέρω, σε κατέ. Ναι, με τέτοιες επιρροές έχεις δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην αντικειμενικότητα. Προχθές το πρωί τσίριζε, γιατί λέει ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο από την ΕΡΤ στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Χρήσαμε, αδερφέ. Όλοι έχουν. Είναι 11 ομάδες και όλο το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην αντικειμενικότητα και στην απλή καταγραφή των γεγονότων μαζί με ένα σχολιάζουμε, ας πούμε, normal. Και ανάμεσα και με αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Αν okay. βρει την ισορροπία και νομίζω είναι καλά. Το θέμα είναι μην γύρει από την άλλη πλευρά εντελώ και μπει σε ένα μαύρο τούνελ. Ναι. Από το οποίο μπορεί να μην βγει και ποτέ. Κίτρινο μαύρο τούνελ. Ένα κίτρινο μαύρο. Αυτό εξαρτάται την ομάδα. Κίτρινο μαυρό, ασπρό μαυρό, κυανέρυθρο. Μάλιστα. Κυανόλευκο και ερυθρόλευκο. Έτσι είναι. Δηλαδή εντάξει. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, γιατί σου λέω. Εγώ δεν μπορώ να. Θέλω να είναι ο πραγματικό. Στο μικρόφωνο μπροστά να βγάλω το πραγματικό σου εαυτό. Να μην σκέφτεσαι ότι θα πει. Δηλαδή, σκέφτεσαι να πει 5 με 7. 10 με 12. Αρέσει, θες, δεν είμαστε απελευθερωμένοι. Αυτό λέω. Ναι, αλλά θέλω να κάνει και εσύ το ίδιο. Εγώ το κάνω, ρε φίλε. Έτσι. Εγώ το κάνω παραδοσιακά. Σου ζήτησα μια χάρη εκτός αέρα, δεν θα μην υλοποιήσει. Περιμένω. Μέχρι τις 12. Με 12 θα το ξανασυζητήσουμε. Έχουμε Γιάννη Παραπονιάρη. Δεν θυμάμαι τι μου ζήτησε, φαντάσου. Λοιπόν. Θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε. Γιάννη, τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Επιτέλους, ένα δίδυμο, ας πούμε, που το ξέρουμε και το εμπιστευόμαστε. Ναι, καλησπέρα, Γιάννη, και σε εσένα. Τι γίνεται, φίλε. Αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Όλα καλά. Όλα καλά, Γιάννη. Νίκο Παπαδόπουλε, που γυρίζεσαι, εντάξει, απλά απαξιώρε. Τι να πούμε. Τι άλλο να πούμε για σένα. Ο Γιάννης Παραπονιάρης, ο οποίος ήταν σήμερα στο παλέ και μας ενημέρωνε και ακούγατε και εσείς νωρίτερα. Μην κάνεις καλά και ζηλίκια, ρε. Μην κάνεις καλά και ζηλίκια. Τα κάνω, ρε φίλε. Τα κάνω, πρόσεξε με λίγο. Τα κάνω γιατί τον αγαπάω. Όπως με τον άλλο, ας πούμε, τον Γκράς που μιλάει σαν τον Βασίλη Καρά όταν βγαίνει στο πρώτο τραγούδι. Γιάννη, φίλε, θα έρθεις μια μέρα εδώ πέρα και θα σου κάνω πώς μπαίνει ο Παπαδόπουλος μέσα στο ραδιόφωνο. Θα σου κάνω όλη την κίνηση. Πώς μπαίνει από την πόρτα, πώς μιλάει στο τηλέφωνο. Ωραία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στον αέρα γιατί εδώ κάνει μόνο φωνή. Εδώ πρέπει να έχεις όλη την εικόνα. Τι κάνω, ρε φίλε, όταν μπαίνω στο ραδιόφωνο, εξήγησε μου λίγο. Θα το δείξω μετά. Θα το δείξω μετά. Ρε φίλε, μπαίνει, α πούμε, λες και είσαι το ΣΔΟΕ και κάνεις, ας πούμε, έλεγχο στο μαγαζί το οποίο χρωστάει. Επίσης, πρέπει να έχει αποκτήσει. Ξεστή, πρέπει να έχει αποκτήσει αυτό που παθαίνουν πολλοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Γιατί όταν τα ακουστικά τα έχει στα αυτιά σου όλη την ώρα, ξαρχίζει σιγά σιγά η ακοή σου, ρε παιδί μου, και ψιλοχάνεται. Οπότε, χάνοντας την ακοή, δυναμώνει τη φωνή σου. Ναι. Οπότε μιλάει στο τηλέφωνο. Ωραία. Αυτός που τον ακούει σίγουρα έχει βγάλει τα hands free, τα έχει λίγο πιο μακριά ή έχει το κινητό λίγο πιο μακριά και οι άλλοι από δίπλα απλά έχουν αγανακτήσει. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Όχι, δηλαδή μη σε κάνει επίθεση μόνο αυτός. Να ακούσει και αυτός αυτό που πρέπει. Εντάξει. Δεν λοιπόν, τι έγινε σήμερα, για πες, τι είχαμε. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το φιλικό του Άρη απέναντι στην Μπουγιού Ξεχύρη, το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας των Κυπρίνων. Με νίκη ολοκληρώθηκε ο αγώνας, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε και το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης του, ώστε να βγει ο νικητής. 73-68 το τελικό σκορ με νίκη των Κυπρίνων. Ένας Άρης, ο οποίος είναι φυσιολογικό να έχει διακυμάνσει στην αποδοσή του, είναι λογικό να μην έχει διάρκεια. Σε μια φάση η ομάδα κατάφερε και προηγήθηκε ακόμα και με 10 πόντους διαφορά και συγκεκριμένα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-12 όταν εκείνο το τρίποντο του Lucky Jones σχεδόν με την εκπνοή έστειλε τη διαφορά στο συν 10. Αυτό που παρατηρήσαμε και στο σημερινό φιλικό, όπως συνέβη και στα 4 προηγούμενα και στα 3 προηγούμενα για την ακρίβεια, γιατί με τον Ιωνικό Νίκιας υπήρξε μια διαφοροποίηση εκεί. Αυτό που παρατηρήσαμε και σήμερα λοιπόν ήταν το κακό τρίτο δεκάλεπτο που έχει ο Άρης, με την επάνωδό του δηλαδή από τα αποδυτήρια και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Μόλις 7 πόντι ενεργητικό στην τρίτη περίοδο η κυτρινόμαυρη, κάτι φυσικά που έδωσε την δυνατότητα στην τουρκική ομάδα, η οποία είχε σαν αιχμή του δόρατος τον Ντάμια Κούλικ και τον Τεμίκ, τον Τούρκο ψηλό, στην επίθεση κατάφερε να πάρει έτσι μια διαφορά της τάξης των 10 πόντων, 46-56 το σκορ της τρίτης περίοδου. Παρ' όλα αυτά ο Άρης δεν το έβαλε κάτω, δεν απογοητεύτηκε, έκανε την προσπάθειά του, δικαιώθηκε, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις κυρίως από τον Αγγέλου και από τον Γκάρι Μπέλ.
και ο Μπόρις Νταλό βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Δημήτρης Φιλιώνης επίσης με τις άμυνες που μπήκε και έβγαλε κατά τη διάρκεια του τετάρτου δεκαλέπτου. Και έτσι ο Άρης κατάφερε να κάνει το comeback, να ισοφαρίσει με το τρίποντο του Μπέλης 63-63 και να στείλει το μάτς στην παράταση. Καλές άμυνες είδαμε στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα από τους κίτρινους, εκεί με το Σλαφτσάκι ειδικά που έβγαινε και άλλαζε στα πικερόλ. Είδαμε και πολλά κοντά σχήματα να χρησιμοποιεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, καθώς ο Μάικ Κάιζερ δεν βοήθησε σήμερα την ομάδα, δεν βρήκε ρυθμό και έμεινε μακριά από τον καλό του αυτό ο Αμερικάνος. Ο Γκάρι Μαγκή προερχόταν και από έναν τραυματισμό, είχε χάσει προπονήσεις, δεν έπαιξε και στα φιλικά με τον Παναθηναϊκό και με τον Ιωνικό Νίκαιας, οπότε έψαχνε για αυτός να βρει τα πατήματά του και δεν βοήθησε όπως αναμενόταν την ομάδα, οπότε ο Βαγγέλης Αγγέλου χρησιμοποίησε έτσι αρκετά small balls κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Ραμό Χάρης αρκετές φορές στο 5, με το Σλαφτσάκι στο 4. Έκανε έτσι κάποια trick ο coach του Άρη προκειμένου να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Δικαιώθηκε από αυτή του την επιλογή και στο έξτρα 5 λεπτό της παράτασης ο Άρης με ένα επιμέρους σκορ 15 κατάφερε να πάρει την νίκη, με τους Γκάρι Μπέλ και Γιώργο Αγγέλου να δίνουν τις λύσεις πίσω από τα 6.75 και να ωθούν έτσι την ομάδα τους στη νίκη. Εντάξει, Γιάννη, νομίζω ότι ναι, είναι ξεκάθαρο στην πορεία του παιχνιδιού. Όταν ο Άρης ήταν καλός αμυντικά, δηλαδή στην πρώτη περίοδο, ακριβώς, στη τέταρτη, που κράτησε χαμηλά τον αντίπαλό του, στην τέταρτη κατάφερε ουσιαστικά να κάνει την ανατροπή, δεν την ολοκλήρωσε που πήγε στην παράταση, αλλά και στην παράταση όπως είπες δέχτηκε 5 πόντους, έτσι δεν είναι? Ενώ στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, στη δεύτερη περίοδο αν θυμάμαι καλά, οι Τούρκοι βάλανε 26 πόντους, κάπως έτσι πρέπει να ήταν. Πρέπει να είχαν τελειώσει το τέλος των τεμίχρων με 38 και είχαν 12 στην πρώτη περίοδο. Ήταν 36-38 τελείωσε το ημίχρονο και 46-56 ήταν το τέτοιο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το κομμάτι της άμυνας, που ουσιαστικά είναι, νομίζω θα είναι οδηγός του Άρη φέτος, σήμερα ακριβώς σε κάποια διαστήματα δούλεψε. Φυσικά, εντάξει, μιλάμε για 12 Σεπτεμβρίου, έτσι, αν δούλευε για 40 λεπτά θα έκανε εντύπωση. Απλά το λέω γιατί του Άρη σεζόν ξεκινάει πιο νωρίς. Βέβαια τα παιχνίδια τα δύο που έχει με την Δυναμό Τυφλίδας, νομίζω ότι είναι του χεριού του τώρα, όπως και να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω, όπως είπε και ο Βαγγέλης Αγγέλου, όπως σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, είπε ότι δεν προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, ούτως ώστε δεν προετοιμάσαμε τους παίκτες κατάλληλα, ούτως ώστε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και έκανε τον παραλληλισμό και είπε ότι για να βγάλεις αυτή την ορμόνη που ονομάζεται αδρεναλίνη στους μύες σου για να μπεις να πολεμήσεις, γιατί ένα παιχνίδι είναι και ένας πόλεμος, πρέπει να είσαι σε ένα δωμάτιο μόνος σου και να αυτοσυγκεντρώνεσαι και να σκέφτεσαι μόνο αυτό που έχεις μπροστά σου. Και σήμερα χαρακτηριστικά έκανε τον παραλληλισμό και είπε ότι οι παίκτες είναι για να παίζουν μπάσκετ και όχι για να υπογράφουν βίζες. Σήμερα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία το μεσημέρι από τους καλαθοσφαιριστές του Άρη για να υπογράψουν τις βίζες τους προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία εφόσον η ομάδα περάσει, προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο και αντιμετωπίσει πιθανότατα τη Μίσνη η οποία έχει απέναντί της την Πόρτο και θεωρούμε η μπασκετική λογική τουλάχιστον λέει ότι θα την περάσει εύκολα. Και πήρε την ευθύνη ο coach του Άρη, είπε ότι εγώ ευθύνομαι σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν κράτησα συγκεντρωμένους τους παίκτες μου και δεν τους έβαλα σε αυτή την πνευματική διαδικασία ούτως ώστε να είναι έτοιμοι για να παίξουν το παιχνίδι. Αυτό το ξεκαθάρισε πολλές φορές και το τόνισε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του λόγου του. Άρα ένα θέμα ήταν η συγκέντρωση, σίγουρα, γιατί είδαμε και τον Άρη να χάνει πάρα πολλά αμυντικά rebound και να δίνει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στην τουρκική ομάδα. Είδαμε επίσης να υπάρχει θέμα στην αντίδραση, το πώς θα πήγαιναν οι βοήθειες στην άμυνα, πώς θα αντιμετωπίζανε το pick and roll. Χαρακτηριστικά ο coach του Άρη είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε 8 pick and roll, τα οποία κατέληξαν σε καλάθι. Μιλάμε δηλαδή για 16 πόντους. Mm-hmm. Είναι πολύ από μια συνθήκη pick and roll. Γενικότερα έβγαλε συμπεράσματα για την ομάδα, κυρίως στάθηκε στο πνευματικό κομμάτι και στο κομμάτι της ετοιμότητας. Από εκεί και πέρα όμως κράτησε και τα θετικά που ήταν έτσι η ένταση που έβγαλε η ομάδα, η επιθυμία της ώστε να ανατρέψει την εισβάρος της κατάσταση και φυσικά η αποτελεσματικότητα που είχε στις κρίσιμες φάσεις τόσο στην άμυνα αλλά και στην επίθεση που μπήκανε για τα σούτ
Γιατί αν δεν μπει η μπάλα στο διχτάκι, είναι δύσκολα τότε τα πράγματα. Ο Άρης το κατάφερε αυτό, ανέτρεψε την εισβάρωση του κατάσταση και πρέπει να κρατήσει στα θετικά, να χτίσει στα λάθη του και στα κακά του διαστήματα, προκειμένου να τα βελτιώσει και να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμος στην συνέχεια της σεζόν. Mm-hmm. Από πρόσωπα τι κρατάς σήμερα, Γιάννη, γιατί ήταν και το πρώτο φιλικό που είχατε και εσείς εικόνα, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα τα φιλικά ήταν κλειστά. Σωστά. Κρατάω τον Γκάρι Μπέλ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ του Άρη, αλλά και του αγώνα μαζί με τον Τενίκ, μαζί με τον Τρικό Ψηλό. Είχαν οι δύο παίκτες από 17 πόντους. Ο Γκάρι Μπέλ, σε αυτό το παιχνίδι που είδε σήμερα, ο Γκάρι Μπέλ κάνει αυτά για τα οποία ήρθε πέρσι, γιατί πέρσι αναγκαζόταν να κάνει πολλά άλλα πράγματα και χανότανε. Ακριβώς. Βλέπουμε τον Γκάρι Μπέλ να έχει έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο στην δημιουργία, στην οργάνωση του παιχνιδιού και στο κατέβασμα της μπάλας, γιατί με αυτό επιφορτίζονται κυρίως ο Νταλό με το Φλιόνι. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι που είναι στο κουμάντο της ομάδας όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι και την οργάνωσή του. Και είδαμε τον Γκάρι Μπέλ να βγαίνει από τα screen, να ανεβαίνουν οι υψηλοί, να του στείλουν τα picks προκειμένου να πάρει ένα ελεύθερο shoot. Τον είδαμε να σουτάρει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Σήμερα ο Μπέλ έβαλε 4 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και αν μέτρησα σωστά, πρέπει να είχε 4 στα 8, ένα ποσοστό δηλαδή της τάξης του 50%. Mm-hmm. Είναι πολύ καλό ποσοστό για να σου και φυσικά του δίνει και ψυχολογία ούτως ώστε να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανεβασμένο στην συνέχεια. Πέρα από τον Μπέλ, πολυεργαλείο ο Μπορίς Νταλό, πραγματικά πολλή δουλειά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Εγώ νομίζω συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, νομίζω τον Νταλό, με βάση έδεν πέρσι στο Πανιόνιο, έτσι, γιατί μιλάμε με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε μια καλή ομάδα. Τώρα, αν ο Άρης θα γίνει καλή ομάδα, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά έτσι, τα στοιχεία ο Νταλό είναι τέτοια που είναι από αυτά που είναι χρήσιμα σε κάθε ομάδα. Γιατί ακριβώς, είναι μακρύς, έχει χέρια καλά, μπορεί να παίξει άμυνα, παίζει και σε τρεις θέσεις ουσιαστικά παίζει. Έτσι, ένα, δύο, τρία είναι με αυτά τα χέρια που διαθέτει. Έτσι. Και ξέρεις, από όλους όσοι ήρθαν φέτος και τους ξένους, του Άρη είναι αυτός που έχει διαφημιστεί λιγότερο, ρε παιδί μου, να το πω. Αλλά τα στοιχεία του είναι πολύ χρήσιμα. Αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπες Νίκο, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο παρκέ. Τον βοηθάει και το σώμα του, τόσο ώστε να έχει μια ευκαιρία και στο παιχνίδι πάνω από την Στεφάνη, πηδάει σε όλα τα rebound, είναι καλός στην οργάνωση του παιχνιδιού, δεν φοβάται να πάρει τα shoot, είναι διεισδυτικός παίκτης. Γενικότερα διαθέτει ένα πολύ καλό πακέτο το οποίο μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την καλή ομαδική λειτουργία. Τον κρατάω τον Μπόρις Νταλό από την σημερινή εμφάνιση του Άρη, βοήθησε και επιθετικά, βοήθησε και αμυντικά και στο κομμάτι της δημιουργίας και της οργάνωσης του παιχνιδιού, και ο παίκτης ο οποίος έκανε το step up, θα λέγαμε, στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο Γιώργος Αγγέλου, ο 24χρονος γκάρ, ο οποίος είχε 4 στις 7 προσπάθειες, δεν χρειάστηκε να πάρει παραπάνω, έβαλε 11 πόντους με 3 τρίποντα και ήταν αυτός ο οποίος νομίζω έκανε την διαφορά από πλευράς παραγωγικότητας, από πλευράς επιπλέον παραγωγικότητας, γιατί και άλλοι παίκτες του Άρη είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Νομίζω ότι ο Γιώργος Αγγέλου ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω που ζητούσε η ομάδα στο επιθετικό της παιχνίδι, ούτως ώστε να φτάσει στη νίκη με πολύ καλά ποσοστά, με 4 στα 7 σούτ και 3 στα 5 δίποντα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν υπήρχε στατιστική κάλυψη στο παιχνίδι τόσο ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς τα στατιστικά όλων των παιχτών, αλλά στον Αγγέλου, επειδή πήρε λίγες προσπάθειες, ήταν εύκολο έτσι να το καταγράψεις. Mm-hmm. Στα συν θα βάλω και αυτό που είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου για τον Δημήτρη Φλιόνι, ο οποίος ήταν ο παίκτης μαζί με τον Γιώργο Αγγέλου, οι οποίοι αλλάξανε τον ρυθμό του αγώνα και δώσανε την όθηση στον Άρη, ούτως ώστε να κάνει την ανατροπή και να φτάσει τελικά στη νίκη. Σημαντική η συνεισφορά του 21χρονου διεθνούς γκάρ, ο οποίος με πολλές μάχες στην άμυνα, με καλή πίεση πάνω στους αντίπαλους γκάρ, έδωσε έτσι αρκετές λύσεις στην ομάδα του, κυρίως αμυντικά. Και όταν χρειάστηκε να βάλει και δύο βολές, ήταν ψύχρεμος και τις έβαλε. Και μιας που πιάσαμε και το κομμάτι των βολών, ανησυχητική η αστοχία του Άρη σε αυτό το κομμάτι, και μάλιστα αν δανειστώ και τα λόγια του Δημήτρη του Γουλιέλμου από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι η ομάδα μας θα είναι μια ομάδα
η οποία θα βάζει τις βολές της, γιατί έχουν χαθεί πολλά και κρίσιμα παιχνίδια από την αστοχία στις βολές. Νομίζω ότι δεν το απέδειξε σήμερα η ομάδα, γιατί είχε περίπου 13 με 14 χαμένες βολές. Και από παίκτες όπως ο Λάκη Τζόουνς, όπως ο Μπέλ, οι οποίοι αστοχήσανε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Παίκτες δηλαδή που κατά γενική ομολογία είναι αστοχοί. Τώρα εντάξει, το Μαγκή το γνωρίζουμε ότι έχει ένα θεματάκι στις βολές ο ψηλός του Άρη. Έχει ένα ποσοστό της τάξης του 40 με 45% εκεί πέρα κυμαίνεται ο Αμερικάνος ψηλός. Οπότε γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όταν στείνεται στη γραμμή των βολών. Αλλά από τους υπόλοιπους η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μεγαλύτερη αστοχή. Από τον Μποχορίδη επίσης, ο οποίος αστόχησε σε αρκετά σούτ από τη γραμμή των βολών. Νομίζω ότι είναι θέμα ρυθμού μέχρι να βρει η ομάδα τα πατήματά της, μέχρι να αποκτήσουν και οι παίκτες μεταξύ τους έτσι μεγαλύτερη ομοιογένεια και χημεία. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης μεταξύ των παικτών, ώστε να αποδώσουν πολύ καλύτερα μέσα στο παρκέ. Ωραία. Γιάννη, επόμενο φιλικό. Το επόμενο φιλικό είναι με τον ύφεστο Λίμνου. Την Κυριακή είναι κυκλισμένο από το θηρόν το παιχνίδι. Δώστε μου μόνο ένα δευτερόλεπτο, παιδιά, γιατί δεν θα θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, είναι στις 5.30 ώρα, okay. Την Κυριακή στις 16.09, την προσεχή Κυριακή που μας έρχεται. Και είναι το παιχνίδι θα γίνει στον Ίγκαλς Χολ και κλεισμένο το θηρόν αυτή τη φορά. Ουσιαστικά είναι το, ναι. Το τελευταίο, έτσι, ναι, αυτό. Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι η πρόβα generale της ομάδας πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων, γιατί την επόμενη Πέμπτη στις 20 του μήνα ο Άρης ταξιδεύει στην Τυφλίδα, στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, προκειμένου να παίξει με την Δυναμό Τυφλίδα στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου προκριματικού γύρου του Μπάσκετ Champions League. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ, φίλε μου, και ευχαριστούμε καλά, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη. Έτσι, ένα σχόλιο για όσα έγιναν νωρίτερα στο πρώτο ανοιχτό φιλικό του Άρη και τελευταίο. Καθώς και το επόμενο με τον ύφεστο Λίμνου μας είπε θα είναι κλειστό. Πριν την έναρξη σεζόν για τον Άρη, ο οποίος ξεκινάει πιο νωρίς, στις 20 του μήνα, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι ο προκριματικός Champions League με την ομάδα της Τυφλίδας. Οπότε, εμείς πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα να πούμε και για ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Άρος όταν τα κάνει αυτά, ο περσινός μου συμπαραγωγός και συμπαρουσιαστής, όταν γυρνούσε έλεγε υπήρχε ένα σοβαρό τηλεφώνημα για το ρεπορτάζ. Αυτή η κλασική. Εντάξει, λίγο για το ρεπορτάζ που θα λέγεις για αυτά και τέτοια. Η γνωστή κλισέα τα κανένα. Αδερφέ, να σου πω λίγο κάτι, όμως εκπομπή με κινητό δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Εντάξει, μας βοηθάει πολύ σε πολλά θέματα. Ναι. Ωραία, αλλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει το δύο ώρο να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό το πράγμα. Κάποια πράγματα, Νίκο μου. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Κάποια πράγματα είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ. Τα είπατε με Γιάννη Παραπονιάρη. Τα είπαμε πολύ καλά. Άρη. Ωραία, λοιπόν, τα εξήγησε όλα. Ένα βράδυ άνθρωπος. Θα το κάνουμε γιατί το θέλουμε κιόλας να φιλοξενήσουμε λίγο το Σταμάτη Μουρελή. Για να μας τα πει και αυτός με το δικό του έτσι ύφος και το πιο καυστικό. Το μοναδικό τρόπο δηλαδή. Και τον καυστικό του λόγο και την καυστική του κριτική. Κάνει πάντα. Σε λίγο θα πάμε στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Για να κάνω μια χαλαρή κουβεντούλα και με την συνάδελφο Ελένη Μπούντου. Να μας πει τα νεότερα. Με την είδηση για τον τραυματισμό του πρίγκιπς, γιατί το χάσα το παιδί προσωρινά. Να δεσπόσετε μας τα πει. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, ρε. Έχω κι άλλους. Καρέλη. Πριν είχα το πρόβλημα. Δεν είμαι ακόμα 100% έτοιμος. Εντάξει, και τον ΑΚΠΟΜ έχω. Και τον ΑΚΠΟΜ, σωστά. Ναι. ΑΚΠΟΜ ή ΑΚΠΟΜ. Νομίζω είναι ΑΚΠΟΜ. ΑΚΠΟΜ. Ελένη Μπούντου είναι ΑΚΠΟΜ ή ΑΚΠΟΜ. Εγώ ΑΚΠΟΜ τον έμαθα. Α, μπράβο. Άρα υπάρχει μια δικογνωμία εδώ πέρα. Εσύ είναι μεγαλωμένος στην Αγγλία και είναι Άγγλος, άρα λογικά είναι ΑΚΠΟΜ. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Νίκος έχει ένα point γιατί είναι και γνώστης. Έχει κάνει Λονδίνο. Βέβαια. Όπως έλεγε κάποτε μια ψυχή του ραδιοφώνου. Ναι. Ξεκάθαρα. Από την καρδιά του Λονδίνου, έτσι. Ναι. Οπότε θεωρώ και εγώ ότι είναι ΑΚΠΟΜ, έτσι πως το προφέρουν οι Άγγλοι. Αλλά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τον μάθαμε, έτσι, τον χρησιμοποιούμε ως ΑΚΠΟΜ. Ναι. Καλό είναι να τον ρωτήσουμε. Κοίταξε, έχουμε και μια παράδοση. Κοιτάξτε μάλλον, γιατί είστε και δύο, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε μια παράδοση στο να αλλάζουμε και τα ονόματα και τους τόνους σπουδαστών. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί έρχεται ο άνθρωπος εδώ πέρα, δεν μιλάει στους δημοσιογράφους ποτέ. Εντάξει, και δεν ξέρω, ρωτάει ένας, του πει ρε ψηλέ, πώς είναι το σωστό. Η σωστή τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ας πούμε επιλογή που έχεις και το συνδέω, το κάνω και εγώ. Πατά στο YouTube. Ναι, ναι, και εγώ το κάνω αυτό για Αμερικανούς. Speakers, ναι. Για να ακούσει πώς τον αποκαλούν. Ας πούμε, όταν για παράδειγμα έχει δίκιο. Ήρθε ο Μαύραη και ακούστηκε το Μαύραη, όλοι το γράφανε Μαύραη.
Ναι. Εγώ τον άφησα την αρχή μαύρη. Άκουσε το σύνταρο. Το σύνταρο από την Και το μαύρη πλέον καθιερώθηκε έτσι. Γιατί το σωστό είναι το μαύρη. Ναι, απλά είναι αναλόγω με την περιγραφή έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα για τους Αμερικάνους, για τον Νίκο είναι εύκολη η λύση. Ναι. Γιατί έτσι θα τον προφέρεις και εδώ. Αλλά τώρα, ο Μαύραη ή ο Μαυράη αναλόγως στη Γερμανία δεν ήταν εκείνος στην Bundesliga. Ναι, στην Bundesliga. Ναι, εντάξει, κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει και το, και το διαφορετικό στοιχείο. Η δεύτερη επιλογή που σου δίνω λοιπόν, στο Transfermarkt, σε πολλούς ποδοσφαιριστές, κυρίως των μεγάλων πρωταθλημάτων, ας πούμε όπως ο Άκουμ που ήρθε από την Αγγλία, έχει στο προφίλ τους ένα ηχητικό 3 δευτερολέπτων με την προφορά του ονόματός τους. Αυτή τη λύση δεν την είχαμε σκεφτεί. Ωραία. Πολύ σωστά. Πάντως υπάρχει και το μικρό όνομα, έτσι. Τσούπα. Τσούπα. Δεν το λες, λέει, δεν είναι ωραίο, ρε παιδί. Τσούπα. Δεν κάθεται ωραία. Μπορείς να το κάνεις ομοιοκαταληξία με τούμπα, ξέρω εγώ. Ναι. Κάπως έτσι. Δεν θα παίξει εξάλλου. Να παιχνιδίσεις λίγο με τον μικρό. Ναι. Οπότε ναι. Πας με τσούπα Ακπομ το Σάββατο, έτσι. Πάω με Ακπομ. Σίγουρα με Νίκο Καρέλη θεωρώ ότι θα πάω. Ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το δούμε τον Νίκο Καρέλη για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και η φιλοσοφία του Λουτσέσκου τέτοια που η αλήθεια είναι ότι δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια για να πιστεύει κανείς ότι θα δούμε Καρέλη στο Γεντίκουλε. Αλλά και ο ίδιος σήμερα έτσι. Καλά να σου πω λίγο, τα ίδια λέγαμε για τον Βέρμπλουμ και τελικά σε εκείνο το παιχνίδι τον είχε βάλει με τον Αστέρα. Και μάλιστα δέχτηκε και ερώτηση. Έτσι, ναι, και ναι. Είπε ότι ναι, πρώτος εγώ σας είχα πει αυτό το πράγμα, αλλά καμιά φορά οι συνθήκες είναι τέτοιες στο ποδόσφαιρο. Ένιωσε ότι ο Κάνιας είναι κουρασμένος και πάει λέγοντας, οπότε αναγκάστηκε να ρίξει νωρίτερα τον Βέρμπλουμ. Δεν αποκλείεται λοιπόν. Εντάξει, γνωρίζουμε όλη τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου είναι συγκεκριμένη. Θέλει σιγά σιγά οι αποκτησέντες να μπαίνουν σε mood βασικής ενδεκάδας. Έτσι θέλει πρώτα να κατανοήσουν τα θέλω του και κατόπιν να παίρνουν σιγά σιγά σταδιακά χρόνο συμμετοχής. Απλά τώρα ο τραυματισμός του Πρίγιοβιτς ενδεχομένως αλλάζει και το πλάνο προσέγγισης του Λουτσέσκου, έτσι. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος αποχώρησε χθες από την απογευματινή προπόνηση με ένα πρόβλημα τραυματισμού, για την ακρίβεια αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μυρίαιο και δεν έβγαλε το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Σήμερα έκανε μαγνητική, η οποία έδειξε θλάση πρώτου βαθμού, οπότε Εν ολίγης και λαϊκιστή Ελένη, εσχίστη το ολομέρι του, δηλαδή. Ναι. Χαίρομαι που εσύ ως άντρας μπορείς και το θέτεις καλύτερα, ναι. Γιατί εγώ πρέπει να το θέσω λίγο πιο κομψά και τυπικά. Θα πω απλά ότι ο Πρίγιοβιτς γλίτωσε τα χειρότερα, ναι. Γιατί η μαγνητική έδειξε θλάση πρώτου βαθμού. Mm-hmm. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι βγάζουμε κομπιουτεράκι και υπολογίζουμε. Γιατί το ιατρικό δελτίο λέει ότι ο Πρίγιοβιτς θα μείνει εκτός δράσης για 7 με 10 ημέρες. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Να σου πω λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Πέμπτη με Τσέλσι, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, κρίνεται τελευταία στιγμή, δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, δεν παίζει με Τσέλσι. Και δηλαδή, μετά, κάτι, μέχρι Κυριακή που είναι το μάτς... Δυνατά. Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να περνάει από το χέρι του. Ξέρω πέρυσι όταν είχε πρόβλημα με τον νόμο του, πέρυσι ήταν το εξάμεινο, ναι, ναι. Που έρθει, νομίζω το εξάμεινο που είχε έρθει, ναι. Που η ΠΑΕ είχε βγάλει ένα χρονικό διάστημα πλήγμα για τον ΠΑΟΚ τότε, 2 με 3 μηνών, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς το εκτιμόμενο έτσι, όριο απουσίας του Σέρβου, αλλά ο ίδιος είχε καταφέρει και είχε επιστρέψει σε χρόνο ρεκόρ. Βέβαια, δούλευε εντατικά για την επιστροφή του, δηλαδή δεν ήταν μόνο το κομμάτι της προπόνησης. Ξέρω και γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας και όλο το ιατρικό επιτελείο πήγαιναν το βράδυ στο σπίτι του και γενικότερα δούλευε έξτρα για να επανέλθει νωρίτερα και να μην απουσιάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε γνωρίζοντας τον Πρίγιοβιτς και πώς λειτουργεί ο Πρίγιοβιτς και πώς έχει κατά νου ο Πρίγιοβιτς ότι την Πέμπτη στις 8 παρα 5 υπάρχει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, το οποίο κακά τα ψέματα αποτελεί διαφήμιση για τον καθένα ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον για τον Πρίγιοβιτς. Ξέρω ότι θα το παλέψει σίγουρα, έτσι θα δουλέψει πάρα πολύ. Μιλάμε για μια θλάση πρώτου βαθμού. Σίγουρα απέφυγε τα χειρότερα, σίγουρα δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Αλλά μέχρι και την Πέμπτη, αυτό που λες και εσύ, σίγουρα θα το παλέψει. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ τον θέλω σίγουρα την άλλη Κυριακή. Με ΑΕΚ, έτσι. Εκεί τον θέλω σίγουρα, ναι. Θα χρειαστεί. Κοίταξε, αν πάρουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο, που είναι η απουσία των 10 ημερών, ακόμη και με ΑΕΚ είναι οριακά, δηλαδή κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει ΑΕΚ και σίγουρα δεδομένα χάνει το μάτς με την Τζέλσι. Ναι, αν είναι για τις 10 μέρες, σωστά. Ναι, αν είναι για τις 10 μέρες.
Αλλά ποντάρουμε, γιατί βέβαια είναι και πώς λειτουργεί ο οργανισμός, έτσι, στην κάθε αποθεραπεία και στο, και στο πρόγραμμα που ακολουθεί ο ποδοσφαιριστής σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπει τις σημάδια από τον οργανισμό του και το πώς αισθάνεται το ίδιο στο σώμα του. Αλλά γνωρίζοντας την ιδιοσυγκρασία και τη φιλοσοφία του πρίγκιπα, το σίγουρο είναι ότι έχει από σήμερα, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε το ιατρικό πόρισμα και αναφέρει θλάση πρώτου βαθμού και απουσία 7 έως 10 ημερών, έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα, δουλεύει για την πιθανότητα, γιατί εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και στις 7 ημέρες να έχει τελειώσει την αποθεραπεία του, να βγει με μία προπόνηση και να παίξει στο μάτι με την Τζέλση. Αλλά τουλάχιστον έτσι να είναι αποστολή για ολιγόλεπτη συμμετοχή. Είναι ρίσκο, όλα είναι ρίσκο. Ούτως ή άλλως η φετινή σεζόν ξεκίνησε κάπως ιδιόμορφα για τον Πρίγιοβιτς, δεν ξεκουράστηκε. Τον απαραίτητο χρόνο έτσι που εξασφαλίζουν οι ποδοσφαιριστές για την καλοκαιρινή τους άδεια, για να καθαρίσει το μυαλό τους, ο ίδιος επειδή αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια και ότι ο ΠΑΟΚ πόνταρε πολλά πάνω του, γιατί δεν είχε αποκτηθεί ούτε ο Καρέλης ούτε ακόμη, γύρισε νωρίτερα, επέστρεψε νωρίτερα, τέθηκε στη διάθεση του Λουτσέσκου από την πρώτη στιγμή και έτσι μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα με το καλημέρα. Πλέον είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου, δεν είναι λύση ανάγκης ο Ακπόμ ή ο Καρέλης. Ο ΠΑΟΚ έτσι έχει δύο ποδοσφαιριστές που θεωρώ ότι μπορούν να καλύψουν το, σαφέστατα το κενό το μάτς με τον Όφη για την τρίτη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμη δρόμος, υπάρχει μέλλον, εδώ θα είμαστε και θα εξετάζουμε πώς θα ανταπεξέλθει ο Πρίγιοβιτς στη θλάση πρώτου βαθμού. Και το θετικό είναι ότι πλέον υπάρχει επιλογή του ΑΚΠΟΜ σε πρώτη φάση, θα δούμε αν είναι και του Καρέλη. Κοίταξε, και κακά τα ψέματα, νομίζω ότι θέλουμε να τον δούμε λίγο τον ΑΚΠΟΜ, έτσι λίγο περισσότερο. Ναι, όντως, δεν έχεις άδικο. Δηλαδή και ο Πρίγιοβιτς να ήταν εντελώς καλά, είναι παιχνίδια. Θα μου πεις, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει έτσι με ελαφρά την καρδία να το αντιμετωπίσει. Και πόσο μάλλον σε μια έδρα όπως είναι το Γεντίκουλε, που θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι με πολύ κόσμο, που σίγουρα δεν πρέπει να δώσει κανένα δικαίωμα λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα παιδιά και ο Καρέλη σταδιακά και ακόμα να πάρουν τις δικές τους ευκαιρίες, πόσο μάλλον όταν θεωρείται ότι είναι αναγκαίο, έτσι. Ναι. Κοίταξε, η λογική έλεγε ότι και η υγιής ήταν ο Πρίγιοβιτς. Σε τρία μάτς, με τρία μάτς σε 8 ημέρες, με Όφη, Τσέλσι και ΑΕΚ, όπως υπάρχουν και άλλες επιλογές, σε το κάποια από αυτά το πιθανότερο το Σάββατο, δηλαδή με τον Όφη, να μην ξεκινούσε. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα σε αυτό που είπες στο πρόγραμμα, εγώ βάζω και τον Ολυμπιακό μέσα. Ναι, μεν μεσολαβεί μια εβδομάδα. Ναι, μεν αν δούμε τα πράγματα και το πρόγραμμα σε μια πρώτη ανάγνωση, μιλάμε για τρία παιχνίδια σε διάστημα 7-8 ημερών. Οπότε, φέρνοντας και τον Ολυμπιακό στο πλάνο, σημαίνει ότι έχεις άλλες 7 ημέρες μπροστά σου για να προετοιμαστείς. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σειρά παιχνιδιών σημαντικών με εξαιρετική πίεση, έτσι. Ναι. Όπως ήταν και κάθε εβδομάδα το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή λέγαμε για κούραση των ποδοσφαιριστών και καταλαβαίνω τον κόσμο που αντιδρούσε και έλεγε ότι για ποια κούραση μιλάμε όταν βρισκόμαστε αρχή τη σεζόν, αλλά είναι περισσότερο η ψυχολογική, έτσι. Για μένα επίσης έχει να κάνει, λίγο η πίεση των παιχνιδιών. Έχει να κάνει λίγο και με την, και το τι αντίπαλο έχεις μπροστά σου. Δηλαδή όταν την Πέμπτη το βράδυ θα αναγκαστείς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κυνηγάς τον Αζάρ, ξέρω εγώ, τον πέσλεγο του δικού σου εκεί πέρα, τους θυμάμαι όλους. Το Καντέ, τον Μωράτα, ξέρω εγώ. Ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι το ίδιο με το να κυνηγάς το Βουό, τον ποιον άλλον έχει Όφη, δεν ξέρω, κατάλαβες. Ναι. Προφανώς και αυτά που έχεις να κάνεις αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 8 ημέρες, και άντε να πεις ότι είχες ένα παιχνίδι βατό μετά την Πέμπτη εντός έδρας, ένα θεωρητικά εύκολο. Okay. Πάλι μετά έχεις ένα ντέρμπι. Που εκεί μπαίνει και ψυχολογική πίεση μετά από όσα γίνανε πέρσι με την ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, είναι μια σειρά πολύ δύσκολη και είναι πολύ νωρίς η σεζόν. Το καλό είναι, λέω εγώ, ότι υπάρχουν επιλογές. Έχει επιλογές. Ναι. Δεν είναι σε φάση που έχει πολλές απουσίες ή τέλος πάντων ανέτοιμους παίκτες. Δηλαδή και το Βέρμπουλ θα δούμε αρκετά νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια. Ωραία, πρέπει το θέμα του Πρίγιοβιτς, αλλά πάλι έχει επιλογές. Κοίταξε, αν πάμε με το πλάνο, παρά το γεγονός ότι έγινε αυτή η πρώτη συμμετοχή, το ντεμπούτο του Βέρμπλουμ, θεωρητικά ο Σουηδός είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Έτσι το είχε πει ο
Λουτσέσκου στην συνέντευξη τύπου ότι το Βέρμπλουμ λογικά θα τον δούμε, θα είναι απόλυτα έτοιμος να μπει και να βοηθήσει μετά την διακοπή. Είχαμε πει προς μέσα Σεπτεμβρίου. Πιθανότατα λέγαμε τότε, έτσι που μας κάνει την έκπληξη ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι πιθανότατα θα τον δούμε στο παιχνίδι. Μετά τη διακοπή. Ναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν λύσεις και ο Βέρμπλουμ είναι από αυτές και ο Ακπόμ είναι από αυτές και ο Καρέλης σταδιακά, για τον οποίο βέβαια διαφωνούμε με τον Σταύρο σε αυτό, γιατί τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα δείγματα από τον Καρέλη που φτάνουν στα αυτιά μας, γιατί οι προπονήσεις είναι κλειστές, βέβαια, είναι πάρα πολύ θετικές. Ο Σταύρος επιμένει ότι πάντα οι πρώτες εντυπώσεις και τα πρώτα μηνύματα για τον καθένα ποδοσφαιριστή έτσι είναι θετικές. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο το κίνητρο που δείχνει ο Καρέλης, η διάθεση που δείχνει στις προπονήσεις, άσχετα με το αν είναι ή δεν είναι σε επιθυμητό επίπεδο. Και αυτό έδειξε και σήμερα στο μήνυμά του στο Instagram, ότι ανυπομονώ να μπω και να παίξω. Ναι, εντάξει. Okay. Οπότε έχουμε και τον Καρέλη στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Από τη στιγμή που είναι ok σωματικά, να δούμε και. Εντάξει, λογικά θα πάρει και αυτός χρόνο. Σιγά σιγά, να δούμε αν είναι σε φάση να βοηθήσει με το καλημέρα. Αν μπορεί, ακόμα καλύτερα. Έχεις μια ακόμα επιλογή μπροστά. Το καλό είναι ότι πέρα από τον Πρίγιοβιτς δεν υπάρχουν άλλες απουσίες. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή σήμερα επέστρεψε και ο Πέλκας, επέστρεψε και ο Δημήτρης Λιμιός. Είναι οι τελευταίοι διεθνείς έτσι που ενσωματώθηκαν στην προπόνηση του ΠΟΚ. Όπως είναι λογικό, ο Πέλκας, γιατί χθες κατέγραψε και γεμάτη συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδος, ακολούθησε έτσι ένα πιο συντηρητικό ατομικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τον Λιμιό, σιγά σιγά να πάρουν κάποιες ανάσεις τα παιδιά και κατόπιν να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Αλλά όπως και να έχει, ο Πέλκας αυτές τις μέρες δεν ήταν σε ρυθμούς προπονήσεων, ήταν κανονικά, πήρε μέρος και στα δύο επίσημα παιχνίδια, είναι επιβαρημένος όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και ο Λουτσέσκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αναμέτρηση είναι το Σάββατο. Οπότε στην ουσία μένει η προπόνηση της Πέμπτης και την Παρασκευή, που έτσι είναι σίγουρα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Mm-hmm. Πρώτο η ομάδα πετάξει και το Ηράκλειο. Μάλιστα. Προκύπτει κάτι άλλο από την αγαπημένη σου Τσέλσι, έχεις κανένα νέο, κάτι, το οτιδήποτε? Η Τσέλσι νομίζω ότι είναι σε εξαιρετικό φεγγάρι. Και αυτό αντιλαμβάνεται κανείς και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και να αναλύσουμε. Ποιον παίζει αλήθεια το Σαββατοκύριακο? Θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι και το κοιτούσα πριν, η αλήθεια είναι, και δεν το συγκράτησα. Ναι. Έχει κανένα ντέρμπι για αυτή τουλάχιστον μπροστά της, ρε παιδί μου, ή μετά στο καπάκι? Όχι. Κοίταξε, και ντέρμπι να παίξει μια United, δεν ξέρω εγώ. Είναι τέτοια η δυναμική και τέτοιος ο αέρας, ο διαφορετικός και ο φρέσκος που έχει φέρει ο Μαουρίσιο. Εντάξει, βρε Ελένη, δεν στηθήξαμε. Οκ, εντάξει. Που νομίζω ότι δεν φοβάται τίποτα. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, δεν θα δούμε την Τσέλσι του Αντώνιο Κόντε με τα πολλά προβλήματα που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Champions League. Τσέλσι, βέβαια θα μου πείτε, Τσέλσι, ναι. Κάρντιφ, Σάββατο στις 5. Τι Κάρντιφ, ρε φίλε, τι Κάρντιφ. Πολλά με λίγα. Έλα τώρα. Ναι, μπράβο, δεν είχε ντέρμπι. Πάρε μια Master City εκεί πέρα, ναι, για πες. Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι σίγουρα έναν προπονητή τον κρατούν ή τον διώχνουν τα ποδητήρια, έτσι. Τα αποτελέσματα αργά ή γρήγορα, αναλόγως στη δουλειά βεβαίως του κάθε προπονητή, θα έρθουν. Έτσι, ναι. Με υπομονή και πίστη στο πλάνο, έρχονται. Αλλά αν ένας προπονητής χάσει τα ποδητήρια, και το σίγουρο είναι ότι ο Αντώνιο Κόντε τα είχε χάσει, είχε δυσαρεστεί σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, πράγμα το οποίο έχει ανατρέψει εντελώς ο Μαουρίσιο Σάρι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες όπως ο Νταβίντ Λουίς, και αναφέρομαι σε αυτόν βεβαίως γιατί υπάρχουν δηλώσεις του Βραζιλιάνου αμυντικού, που πίνει νερό στο όνομα του Ιταλού τεχνικού. Γενικώς έχει φέρει έναν εντελώς διαφορετικό αέρα, μια Τσέλσι που σαφώς έχει αλλάξει την σύνθεσή της, θα λέγαμε, ποντάρει σε παίκτες που μέχρι πρότινος ήταν στην πόρτα της εξόδου, έχει αναγεννήσει ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Πέδρο, και γενικότερα έτσι υπάρχει πληθώρα επιλογών στα χέρια του Μαουρίσιο Σάρι για το παιχνίδι της Πέμπτης. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Νίκο, ναι. Όχι, πες αυτό που δεσμεύεσαι. Την Τετάρτη πριν το μάτς θα μιλήσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα για την τακτική και για το όσο έχει φέρει ο Σάρι στην Τσέλσι. Ναι. Είναι εντυπωσιακά. Mm-hmm. Δέχεται κάποια κριτική για την ευάλωτη εντός εισαγωγικών άμυνά του, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα δείγματά του και αυτά τα οποία έχει αλλάξει, γιατί μιλάμε για μια μεταμορφωμένη Τσέλσι, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Premier League, είναι πολλά περισσότερα. Έτσι θέλει και αυτός χρόνο προκειμένου να δουλέψει και να στρώσει καλύτερα τα πράγματα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
Ναι. Παίρνει την μπάλα ο Αζάρ την ερχόμενη, την άλλη Πέμπτη μάλλον. Από ναι. αριστερά κάνει μια ενέργεια, γυρνάει δεύτερο δοκάρι, έχει το Πέδρο 0-1. Ναι. Τη φύγει τη γροθιά σου λίγο ή. Εγώ. Σε πειράζει. Κοίταξε. Το είπα εξ αρχής. Δηλαδή από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση, είπε ότι η φετινή Τσέλσι με τον Μαουρίτσιο Σάρι στο τιμόνι θα κάνει 2 ήττες από τον ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό. Ανατριχιάσαμε. Καλά. Okay. Εντάξει. Και κλείσαμε. Ωραία. Νομίζω ότι ήμουν σαφέστατη. Δηλαδή και να βάλει ο Πέδρο, ο οποίος νομίζω ότι έχει ήδη σημειώσει 3 ή 4 γκολ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν κατέγραψε πέρσι συνολικά. Έτσι. Και ήταν πολλοί αυτοί που έγραφαν και κατηγορούσαν τον Πέδρο ότι δεν μπορεί άλλο, ότι βρίσκεται στη δύση της καριέρας. Και ξαφνικά έρχεται ένα Σάρι, ο οποίος έχει απελευθερώσει εντελώς τον Καντέ. Έτσι, τον Εγκολό Καντέ, του έχει δώσει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. Έχει βασιστεί στην άμυνα στον Νταβίτ Λουίς και γενικώς ακόμη και τον Μωράτα και τον Αζάρ τους έχει ψήσει στην Τσέλσι, γιατί ήταν φευγάτη και οι δύο. Ο Μωράτα έλεγε μέχρι πρότινος ότι σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Ο Αζάρ όπου βρισκόταν, όπου στεκόταν, μιλούσε για Ρεάλ Μαδρίτης λέγοντας ότι ο κύκλος του στην Τσέλσι έχει κλείσει και γενικώς έχει καταφέρει να ενώσει τα αποδυτήρια και να τους κάνει να πιστέψουν στο δικό του πλάνο. Δηλαδή θα το χαρακτήρισες θαυματοποιώ τον Ιταλό Ελένη. Κοίταξε Νίκο, μιλάμε για έναν προπονητή που μέχρι την ηλικία των 40 εργαζόταν σε μια τράπεζα και έκανε το πάθος του, βασικά είχε μάλλον ως χόμπι το πάθος του, προπονούσε ερασιτεχνικά ομάδες. Ένας προπονητής ο οποίος πέρασε από 17 τουλάχιστον ομάδες πριν του εμπιστευτούν τα κλειδιά της Νάπολη, έτσι, σε ηλικία 56 χρονών. Και φυσικά όταν ανέλαβε την Νάπολη άκουσε τον Diego Maradona, ο οποίος λατρεύεται βεβαίως ως θεός, όχι μόνο από την Νάπολη γενικώς, να τον αμφισβητούν και να λένε ότι από πού και ως πού ένας άνθρωπος με προϋπηρεσία στην τράπεζα 20 και βάλε ετών, με προϋπηρεσία συγγνώμη σε ερασιτεχνικές ομάδες, να μπορεί να κρατήσει την Νάπολη σε ένα υψηλό επίπεδο και ενδεχομένως να σπάσει έτσι την πρωτοκαθεδρία της Γιουβέντους. Κι όμως, εντάξει, σίγουρα δεν του πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα ήθελα, αλλά για 2 σεζόν η Νάπολη ήταν πρωταθλήτρια χειμώνα, η Νάπολη κόντρα ρε στα ίσα του Γιουβέντους και γενικότερα ακόμη και με την φυγή του Ιγκουαΐν με το τραυματισμό του Μίλικ, κατάφερε και έβγαλε άσους από το μανίκι του και έκανε πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα στην Νάπολη και είναι λογικό και να τον αγαπούν και να τον σέβονται και να μιλούν για έναν από τους καλύτερους Ιταλούς τεχνικούς, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του πήρε την ανιούσα τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Okay, είμαστε ακόμα 8 μέρες πριν το παιχνίδι. Δεν μπορώ να φανταστώ την άλλη εβδομάδα, θα λες. Okay. Εντάξει, Ελένη. Θα κάνουμε ένα Τσέλσι 24. Εντάξει, Ελένη. Okay. Να σε καλά, Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Ναι. Τι, τη χάσαμε. Κόπηκε. Την κόψαμε. Η Μπούντεν λες και είναι στο πέρος της Τσέλσι. Πόπο, ναι. Εγώ πιστεύω να ξέρει ότι όντω το 0-1 θα σφίξει η γροθιά και θα πει μπράβο. Άντε, πάμε. Ναι. Λίγο, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Φτάσαμε 10.30. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάριο τη εκπομπή. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο. 107,4. Μπαλαντέρ. Νίκο Μοσχοβίτη. Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Χρήσο και όσε στην ρύθμιση του ήχου. Για του τυχηματζίδε. Αφαίρουμε και τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Έλα ρε φίλε, για πες. Έλα ρε φίλε, θα πω. Λοιπόν, βλέπω ένα Βάντι Ντέλγα με Μιτσιλέλ Μακάσα. Βάντι Ντέγκλα του Τάκη Γκόνια. Με... Α, ναι. Ναι. 0-2 χάνει ο Τάκαρος. Μίσερ Ελ Μακάσα. 0-2 η Βάντι Ντέγκλα στο Κάιρο. Μα μάλιστα. Πύραμιτς Ελ Γκουνά 0-1. Ναι. Λοιπόν, στην Ισπανία για το Κόπα Ντελ Ρέι, το κύπελο του Βασιλιά. Ναι, Χρήστο, το κατεβάσω λίγο. Καλύτερα τώρα, φίλε, εδώ πέρα. Το έχω πιο χαμηλά, λοιπόν. Λεωνέσα, Φουελαμπράδα 1-1. Σεντ Άντριου, Γκέρνικα Κλουμπ 0-0. Όπου μιλάμε για χωριά. Παράταση και τα δύο. Το άλλο παιχνίδι που είναι επίσης παράταση, Λαχόγια Λόρκα, Ουνιονίστας Ντε Σαλαμάνκα 1-1. Ναι. Καρταχένα, Λογκρόνς 1-1. Σαραγώσα, Ντεπορτίβο Λακορούνια, επιτέλους γνωστές ομάδες 2-1. Κόρδοβα, Ταραγώνα 1-0. Και Τενερίφη Κάντιθ 0-1. Τώρα θα σου πω και το Περού. Ουνιόν Κομέρτσιο Σπόρτινγκ Κρυστάλ, στην οποία ήταν ο γυμναστής του Άρη, ο Τέλμο Ντε Αντρές. 0-0, βεβαίως. Λοιπόν, Καράκας Τρουχιγιάνος 0-0 στη Βενεζουέλα. Και στη Βόρεια Ιρλανδία, Χάρλαντ εντ Βόλφ.
Όχι άλλες εθνικές ομάδες, παιδιά. Φτάνει. Port Stewart 1-1. Όχι διακοπές για εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω. Βρείτε μια λύση. Δεν έχει κάτι σε ιδέα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Κάντε αυτό που κάνω στο μπάσκετ που παίζει. Που παίζουν εθνικές ομάδες και παίζουν και ομάδες κανονικές. Είναι ένας νεοτερισμός πολύ ενδιαφέρον. Άλλη τρομερή καινοτομία που έχει γίνει. Ναι, ρε φίλε. Μπλόκο στο βάθος της σύραγγας. Νίκος Παπαδογιάννης. Βεβαίως. Ναι. Από τους λίγους που συνεχίζουν να ασχολούνται με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Γιατί οι υπόλοιποι δεν. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, ρε φίλε, με τα παράθυρα και με αυτά. Είναι λίγο τραγωδία η κατάσταση. Είναι έχει αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή αύριο παίζει Ελλάδα-Σερβία. Ποιο ασχολείται, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή. Κανένα. Ο Λεφ Μπού, γιατί. Με καλές ομάδες και οι δύο, λέω εγώ. Ο Λεφ Μπού, γιατί δεν είναι. Σε αυτή τη φάση παίζουν και οι παίκτες Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Α, γι' αυτό δεν είναι. Οπότε. Κάτσε λίγο. Οι Πατρίκοι είναι οι πλούσιοι και οι Πληβοί είναι οι φτωχοί. Ναι. Τώρα παίζουν οι Πατρίκοι. Ναι, τώρα παίζουν. Μετά, θα είναι Πληβοί. Που έχει Νοέμβριο-Δεκέμβριο πάλι ναι. Κάτι παράθυρα, εκεί θα έρθουν οι Πληβοί. Κατάλαβε. Λοιπόν, χωρίς τον Μεγιάδο, λέει ο Όφη, κόντρα στον Πάο. Είναι δηλαδή καθοριστικό. Αλλάζει την ισορροπία του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι ναι. Ίσως αυτή εδώ η απουσία να γύρει διπλά στην καϊπέρ του Πάο. Έτσι. Ο Λατινοαμερικάνο μέσο λέει δεν ξεπέρασε του πόνου των ταλαιπωρών σα στον Αστράγαλο και συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και τη θεραπεία του προπόνη Τετάρτη. Εντάξει, Αστράγαλο, θέμα. Οπότε ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ ναι. Λοιπόν, δεν τον υπολογίζει για το μάζι με το δικέφαλο. Ατομικό λέει και θεραπεία ακολούθησε πίσω ο Δερμιτζάκης. Άλλη φοβερή απόλυτη. Πιστεύω δεν είναι όφη. Για το παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου. Βέβαια, Παύλος, καλός προπονητής. Ε? Καλός προπονητής ο Παύλος ο Δερμιτζάκης, βέβαια. Τι στην Καβάλα. Είναι χαρά. Στην Καβάλα είναι. Ναι. Πού, τι είναι η Καβάλα, Γάμα Εθνική. Ναι. Στη Γάμα Εθνική, ρε φίλε, τώρα το άνθρωπο που ξέρει λίγα. Τι γίνεται. Έχουν αλλάξει από το τι. Πώς παίζει τώρα η κατάσταση. Να σου πω αλήθεια και έχω χάσει και εγώ λίγο την. Κάθε χρόνο το αλλάζουν το μεταξύ. Την μπάλα. Εν τω μεταξύ, ο Ρομιζού είχε την κλήρωση. Περίμενε. Α, μια που λέμε τώρα κάτσε ναι. Γιατί έφαγα φλασιά. Έφαγε φλασιά, είναι κομμοσκοπήτη. Μα το έστειλε και ο. Σε φορτισμένο ο κλίμα, λέει. Σε φορτισμένο κλίμα η κλήρωση τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι εννοεί φορτισμένο κλίμα, α πούμε. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, δεν ξέρω. Ανοίξει από τα χείλη μα δεν βγαίνει. Ναι. Παρασκευή βράδυ. Στην διεθνή Θεσσαλονίκη. Θα πα, δεν ξέρω. Θα χάρη, πολύ πιτσιρίκι θα έχει. Δεν ψήνες. Ήθελα να πάω που θα ερχόταν για συναυλία κάπου τέλη Ιουνίου, αλλά ήταν τότε με τις βροχές και δεν έγινε τελικά. Ναι. Σε βοηθήσει η αίθουσα, λέει. Ναι. Ζήτησαν λέει εκπρόσωποι των ομάδων οικονομικές εγγυήσεις για τα σωματεία. Βασικά έκανα ευρώ, θα ζήτησαν γιατί. Όχι, αυτό στην ουσία αυτό είναι. Απλά το είδε λίγο πιο έτσι. Ναι. Ευγενικά. Λοιπόν, επειδή πλέον αναφερθήκαμε λέγοντας για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Που το είπαμε λίγο έτσι χιουμοριστικά. Πριν από λίγο έχει μία γραπτή δήλωση του Καρίμ Σορού, του έτερου διεκδικητή της ΠΑΕ Ηρακλής, ο οποίος αναφέρει αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Μία μέρα που θα οδηγήσει τον Ηρακλή στη θέση που του αξίζει. Θέλω να καταστώ βασικός παράγοντας για τη δόξα του Ηρακλή και εύχομαι στον κόσμο της ομάδας το καλύτερο. Είτε με εμένα είτε με τον Τόμ στο τιμόνι. Πάρ' το πάλι. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ωραία. Μία μέρα που θα οδηγήσει τον Ηρακλή στη θέση που του αξίζει. Ναι. Θέλω να καταστώ βασικός παράγοντας για τη δόξα του Ηρακλή και εύχομαι στον κόσμο της ομάδας το καλύτερο, είτε με εμένα είτε με τον Τόμ στο τιμόνι. Στο τέλος, ο Ηρακλής είναι πάνω από όλους. Ωραία τοποθέτηση. Ωραία. Διπλωματική. Αύριο δηλαδή θα αποφασιστεί αυτό το πράγμα για τον Ηρακλή. Εγώ επειδή έβγαλε λίγο το γύρο του Μαντζιούκη, το απόγευμα η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει θα πάρθει από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τι δηλαδή θα αποφασίσουν. Αύριο θα γίνει αυτό δηλαδή. Κάτσε πρέπει να πούμε φίλοι και σε κανένα site του Ηράκλη να δούμε τι λέει. Κάτσε. Για να είμαστε okay. και πιο σωστοί. Πες μου, μίλα μου για τον Παπαδόπουλο που τον έζησες. Εντάξει, δεν τον έζησα και πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς περισσότερο είχαμε επαφή με τον με το δεξί του χέρι, να το πω έτσι. Τον κύριο Καραντώνη, ο οποίος από ό,τι διαβάζω και τα ρεπορτάζ του Ηράκλη προορίζεται για πρόεδρος της εντάξει, κοίτα, ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Έβαλε λεφτά. Έβαλε. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Uh-huh. Και είναι αυτό που έλεγα για τότε όταν έγινε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει τον Άρη, είτε με μορφή χωριές, είτε με κάποια άλλη μορφή. Ότι σεβασμός, γιατί πολλοί βγήκαν και τον κατέκριναν και μίλησαν άσχημα για αυτόν κτλ. Μετά μια ανακοίνωση που είχε βγάλει. Σεβασμός σε έναν άνθρωπο που σου βάζει λεφτά στην ομάδα σου. Εντάξει, mm-hmm. Και έβαλε λεφτά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν του αρέσουν πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Αποφεύγει δηλαδή και τις δημόσιες τοποθετήσεις. Είναι λίγες, δεν είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό έχει και τον κύριο Καραντώνη δίπλα του για να λαμβάνει αυτός
αυτό σε αυτόν τον άχαρο ρόλο, να το πω έτσι, του να έχει την επικοινωνία με τα μουμουέ και να τοποθετείται. Γιατί άχαρο, δεν φίλε, κάποιο να κάνει αυτή τη δουλειά, τι να κάνει. Είναι κλασικό Έλληνα, παραδοσιακό Έλληνα, οικογενειάρχη πολύ. Όπως είναι... έλεγε ο Γεωργίου, ο κλασικό. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το πούμε. Και είναι ιδιαίτερα πετυχημένο σε αυτά που έχει κάνει στην Αμερική, δηλαδή και με την επιχείρηση που έχει με τα μάρμαρα. Mm-hmm. Ήταν από του ιδρυτέ το Philadelphia Union, που αγωνίζει στο MLS. Ναι. Και είναι και χορηγός πλέον, έχει και σουίτα. Ήταν χορηγός, νομίζω, στους Sixers. Κάτσε τώρα, με έχεις μπερδέψει λίγο. Μιλάμε για τον Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο, ναι. Okay. Ήταν χορηγός στους Φιλαδέλφια με τις Sixers. Mm-hmm. Σε πληροφόρο, συγκεκριμένο. Ναι. Και νομίζω ότι έχει κάνει και κάποια έργα στο γήπεδο τους. Παλιά η ασχόλησή του ήταν, παιδί, με δορυφορικές κεραίες που είχε περάσει πάρα πολλές γενικότερα. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση. Νομίζω πρέπει να την έχουν ακόμα. Κοίτα, για τον Ηρακλή είναι μια καλή περίπτωση ο συγκεκριμένος. Απλά αυτό που μας είχε προκαλέσει. Ένα άνθρωπο που αποδεδειγμένα. Έχει δηλαδή πέρσι στον Άρη έβαλε λεφτά. Ξέρεστε, δηλαδή αυτό το κάποιος... οποίο χτύπησε άσχημα σε πολλούς, ναι, ήταν το εξής. Και ο Καρυπίδης δηλαδή εκεί είχε δίκιο που αρνήθηκε. Γιατί είχε κάνει μια πρόταση στον Καρυπίδη που είχε πάει στη Νέα Υόρκη με την αδελφή του για να συζητήσουν. Mm-hmm. Ο Παπαδόπουλος μαζί με τον συνεργάτη του. Την πολυσυζητημένη τελευταία αδελφή. Βεβαίως, ναι. Την έχει δει. Ναι, την είδα. Δικαιολογεί την. Ναι. Συζήτηση που γίνεται, ναι, 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 γύρω της. Λοιπόν, είχε πει ο Παπαδόπουλος Μοτσακίβης τότε στον Καρυπίδη το εξής, ότι εμείς θέλουμε το 90% των μετοχών, mm-hmm, και το 10% θα πάει στην εργασιτέχνη και σου δίνουμε, λέει, θα σου δώσουμε, λέει, σε βάθος 8 ετίας, αν θυμάμαι καλά, ναι, 8 mm-hmm ετίας, 4 εκατομμύρια ευρώ. Συν μπόνους για έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Δηλαδή, στην ουσία του είπε να σε πάρω εγώ με δόσεις να αγοράσω την ομάδα. Φίλε, κάτσε, φίλε, εμείς ρίξαμε και εμείς ρίξαμε λεφτά. Δηλαδή... Ναι, δηλαδή να του έδινε 4 εκατομμύρια μπραφ μπροστά. Εντάξει. Να το σκεφτότανε. Σίγουρα, αλλά όταν του λέει ότι θα σου δώσει 4 εκατομμύρια σε βάθος 8 ετίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δεν είχε και πολύ ωραία στα αυτιά ενός, γιατί ο καθένας μπορεί να το βλέπει με δική του οπτική. Αλλά ο Καρυπίδης είναι και επιχειρηματίας εκτός όλων των άλλων. Έτσι. Ναι, ναι. Και λέω ότι εγώ κάνω εδώ πέρα μια επένδυση. Δηλαδή με δώσεις και είχε πει την περίφημη ατάκα ο Θόδωρος Καρυπίδης τότε. Εγώ τι είμαι, λέει, Κοτσόβολος είμαι, λέει. Και δεν μπορεί να πει ότι είχε άδικο. Και δεν έχει και άδικο, ρε φίλε, είχε και δίκιο. Εντάξει, αλλά σου λέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά, ο κ. Παπαδόπουλος, και μακάρι να κάνει και πράγματα στην Ηρακλή. Γιατί εμείς θέλουμε δυνατή την πόλη. Εντάξει, όχι τώρα μια πόλη, μια ομάδα. Μακάρι να είναι δυνατή όλη και από όλων πόντων να δυναμώσει, που κάνει και αυτό μια προσπάθεια μεταγραφή κτλ. Πήρα εκεί πέρα Πορτουλίδες, θα πάρει και τον Λαϊτάν, διαβάζω. Κάτι Τσουμάνιδες πήρε εκεί πέρα να πούμε. Ο Λαϊτάν, ρε φίλε. Ο Λαϊτάν. Πω, πω. Αυτό το παιδί. Ξεχασμένο. Ναι, όντως. Θα τον αναστήσει πάλι. Ο Καλατζήτης είναι και ο ποδοσφαιριστικός του. Ξαφνικά είχε πέσει εκείνο με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν ήταν εκείνο που είχε καταρρεύσει. Χρήστο, ο Λαϊτάν με Παναθηναϊκό δεν ήταν σε ένα ντέρμπι που είχε πέσει κάτω και χάθηκε από τότε. Νομίζω Παναθηναϊκό ήταν. Έτσι νομίζω. Όχι, είπαμε, μην μπλέξουμε τώρα. Είναι και 2 η ώρα το μεσημέρι τώρα που να. Ναι. Να τη βγάλουμε την άκρη μας. Okay. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσω εγώ μαζί του. Ο Λαϊτάν, ναι. Okay. Οπότε αύριο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μέρα αποφάσεων στον Ηρακλή. Τώρα, παραδόξως, υπάρχουν 2 υποψήφοι που ή το ένας θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, που καταλαβαίνω, ή το ο άλλος, και θα υπάρξει επόμενη μέρα. Τώρα, με χρήματα, έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι, τουλάχιστον μιλώντας για τον Παπαδόπουλο που λέμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε τι είναι. Ο έτερος, ο Αιγύπτιος. Ο Σορούρ, έχει προκύψει τελευταία. Το είδες αυτό. Μπλουζάκι με το Χατζηπανάκι Λέγκο. Καλό. Ωραίο είναι. Ωραίο. Ωραίο είναι. Τίμιο. Εγώ ήμουν γριά, θα το ήθελα να ξέρεις. Ωραίο είναι. Στο ναι, αίρεση, ωραίο είναι. Δυνατό. Ναι, ναι. Δυνατό. Καλό. Εφάνταστο. Όποιος το σκέφτηκε, εφάνταστο. Πάμε σε κανένα φίλο μας, τόσους έχουμε. Παραδόξους. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε, Άρης, τι γίνεται? Σοβαρή φίλη, πρέπει μια ησυχία. Ναι. Θα μελιτώνει, προετοιμάζει την ομάδα για το μάτς με τον Λεβαδιακό. Το ερχόμενο Δευτέρα στις 7. Mm-hmm. Χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ομάδας και μένει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης μετά αυτή τη διακοπή. Γιατί ήρθε σε ένα σημείο που ήταν σε καλή κατάσταση. Μένει να δούμε αν θα τον ευνοήσει αυτή η διακοπή για να δουλέψει, γιατί ήθελε να δουλέψει και πάνω σε κάποια πράγματα και έργα, ή αν θα τον πάει πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει πολύ αυτό το διάστημα που είχαμε διακοπή του πρωταθλήματος. Εντάξει, και έχει και μια ομάδα τώρα απέναντί του, όπως ο Λεβαδιακός, που. Λες εύκολα, δύσκολο να το πάρει το παιχνίδι. Δεν είναι και το φόβητρο τώρα, εντάξει. Ναι. Το ενδιαφέρον έχει γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο Βικελίδης για φέτος.
το ανανεωμένο Κλεάνθης Βικελίδης, mm-hmm. με σαφώς βελτιωμένο το Χλωτάπητα. Φέραν τον όλο μηχάνημα από την Ολλανδία, φίλε, για να περάσει τη συνθετική ήνα στον χώρο του. Μιλάμε πολύ επιστημονικά. Γιατί την προηγούμενη φορά, φίλε, που έκανες, yeah. βιάστηκες να παίξεις το παιχνίδι, με ποιον ήταν, ε? Με τη Λάρισα, φίλε. Με τη Λάρισα είχε θέματα. Να σου πω όμως κάτι, φίλε, που κι εμείς, κι εγώ μέσα από τη δικασία το έμαθα τώρα. Έχει πολύ επιστήμη και πολύ πτωμεραποίηση τοποθέτηση ενός Χλωτάπητα. Ναι, συμφωνώ. Απλά, ήταν βιαστική εκείνη η απόφαση να παίξει εκείνο το φιλικό στο Βικελίδης. Ήταν βιαστική και δεν βοήθησε ο καιρός πολύ για να δέσει το χορτάρι. Κορτάρι. 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 Λοιπόν, και έχουμε πέρα τον Μπάσα και τον Μαυράη εκεί πέρα να το σωστρώσουν μέσα σε μια εβδομάδα, ρε φίλε. Να σε κάνω. Τικοτάρι. Και έχει ενδιαφέρον γιατί εντάξει, θα είναι και το Βικελίδης ανανεωμένο σε κάποιους χώρους του. Γίνονται κάποια έργα τα οποία έχουν μπει στην τελική του ευθεία. Δηλαδή, εγώ επειδή έτυχε να βρεθώ χθες κιόλας στο γήπεδο, mm-hmm. για συγκεκριμένη δουλειά που είχα, γίνονται έργα παντού. Στα δημοσιογραφικά, στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες, στις σουίτες. Αλλάζουν πράγματα. Στο καφέ, το οποίο βέβαια δεν θα είναι έτοιμο για το μάτς με τον Λεβαδιάκο. Στο κορτσάρι, με το μηχάνημα που φέραμε από την Ολλανδία. Γίνονται ωραία πράγματα. Ο Άρης είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης, ανακαίνησης θα λέγαμε. Και ανυπομονούν και οι παίχτες πολύ να αγωνιστούν στο Βικελίδης, γιατί για τους περισσότερους είναι άγνωστο ως γήπεδο. Εντάξει, με το φιλικό με τη Λάρισα πήραν μια γεύση, αλλά ξέρουν θα είναι πολύ διαφορετικά και πορώθηκαν πολύ με την εικόνα του Καφτατζογλίου. Δηλαδή, φαντάσου, όταν εσύ έρχεσαι και μου λες ότι σε εντυπωσίασε πολύ αυτό το οποίο είδες, φαντάσου ο ποδοσφαιριστής του Άρη πώς εντυπωσιάστηκε, ρε φίλε, που το είσαι από μέσα κιόλας. Απλά η διαφορά από εκείνο το παιχνίδι. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο. Ναι, το περίμενα στον Άρη τόσο πολύ κόσμο, γιατί ήταν okay. μετά το διπλό στη Λαμία και τις μεταγραφές που είχαμε με Σιώπη κτλ. Και η λεπτομέρεια και η διαφορά που θα κάνει ακόμα πιο ωραία νομίζω την ατμόσφαιρα με το Λεβαδιακό, αν έχει τον ίδιο κόσμο, δηλαδή 18-20 χιλιάδες εκεί πέρα ας πούμε, θα είναι ότι στο Καφτατζόγλιο όσο και αν γεμίσει, ένδρα για μένα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί έχει αυτό τον καταραμένο το στίβο γύρω-γύρω. Αλλιώς είναι να παίζει στο Καφτατζόγλιο, να παίζει στο Βικελίδης, το συζητάμε. Ναι, είναι ένα εννοείται φύση, αυτό. Έτσι, ποδοσφαιρικό γήπεδο. Όντως, έτσι είναι. Θα είναι πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα. Τώρα δεν ξέρω αν το ότι είναι καθημερινή θα επηρεάσει την παρουσία του κόσμου. Πάντως αυτό το οποίο βγαίνει και από την ΠΑΕ σήμερα είναι ότι γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα αλλά και με τα διαρκείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εντάξει, σε κάποιους μπορεί να ακουστεί αυτονόητο, αλλά για τον Άρη δεν είναι τόσο καιρό. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κόσμου τοποθετήθηκε δεύτερη γραμμή στην μπουτίκ σήμερα. Τηλεφωνική για να εξυπηρετεί το κόσμο. Ναι, γιατί είχε μία μόνο το σχεδιάστο, γιατί είχε μία. Εντάξει. Ήταν αυτονόητο να υπάρχει μια δεύτερη. Μπήκε τώρα όμως, γιατί γινόταν ένας χαμούλης με τη ζήτηση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, φίλε, επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Έμεινε πίσω ήταν, πολλά πράγματα. Προφανώς. Πράγματα τα οποία τώρα τα φέρνει σε μια νορμάλ σειρά, ναι. για μια ομάδα επίπεδου Άρη Super League. Γιατί okay. ο Άρης από το καλοκαίρι που τελείωσε, από την πρώτη μέρα που τελείωσε, ρε παιδί μου, η περσινή σεζόν και ξεκίνησε η φετινή. Ξυλώνει τα πάντα, ξυλώνει ό,τι μπορεί για να φτιάξει κάτι καινούργιο και εντός και εκτός γηπέδου. Δεν μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό, γιατί γίνει μια μεγάλη επένδυση στο Ρήσιο. Εντάξει, δηλαδή, που παίχτης του Άρη, εμένα μου έχει πει ότι πέρυσι ήθελα να πάω και μόλις έμπαινα μέσα θέλω να φύγω και τώρα πας και δεν θέλεις να φύγεις, λέει, όπως το έχουν κάνει. Γιατί γίνει μεγάλη επένδυση. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σε αποδυτήρια στο Βικελίδη και σε διάφορους χώρους και θα γίνουν κι άλλα. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν όλα με τη μία. Θέλει χρόνο για να τα κάνεις όλα αυτά. Και mm-hmm. θέλει και υπομονή. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά, ρε φίλε. Αν τη Δευτέρα, ας πούμε, είχαμε εκπομπή το βράδυ, δεν ξέρω αν θα έρχομαι γιατί το παιχνίδι σε 7. Πού να προλάβαινε, φίλε. Πού να προλάβαινε, αγαπητέ τώρα. Είναι δηλαδή, είναι 7, 9 παρά συνεντεύξεις τύπου, μεικτή ζώνη. Oh, καλησπέρα εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης, Νίκο. Βέβαια. Εντάξει. Το ρεπορτάζ θα έτρεχε μέχρι τουλάχιστον 11 η ώρα. Ότι θε να είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή στα μάτια Κυπέλλου θα φτάσει μέχρι τους 8 μέχρι τα ημιτελικά και όλα αυτά, ας πούμε. Πάντο πάρω. Ναι. Λες, παιδί μου, ότι σε παιχνίδι που θα είναι, ας πούμε, 6 ώρα το απόγευμα θα έχεις θέμα. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, εξελίξεις έχουμε και στο Παναθηναϊκό πριν κλείσουμε. Και είναι μια περίεργη κατάσταση να πω. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στον Παναθηναϊκό. Κανένας δεν έχει καταλάβει. Νομίζω ότι ήδη έχω καταλάβει. Υπάρχει αυτός ο τύπος τώρα, ο Ταϊλανδός, ο οποίος. Ο Πογκμπά, πώς το λένε, Πιόκ Πεζάμ. Παϊρότς Πιέγκ Μπονγκσάν. Πιέγκ Μπονγκσάν, ναι. Ο οποίος, δεν έχω καταλάβει τώρα, το παίρνει το μαγαζί. Δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει, θα αναλάβει το management. Γιατί δεν το παίρνει. Θα βάλει λεφτά, ναι. Δεν βάζει. Έχει άλλους από πίσω που είναι να βάλουν λεφτά.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Απλά σήμερα υπάρχει μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την προεδρία, τέλος πάντων, στο Παναθηναϊκό, που αναλαμβάνει ο Σταύρος Λεκάκος, πρώην πρόεδρος της Marfin Investment Group και γενικά άνθρωπος που ήταν σε διάφορες τέτοιες θέσεις. Και αναλαμβάνει πρόεδρος, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι και άνθρωπος του συλλόγου του Παναθηναϊκού. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται εκεί, ποιος είναι αυτός ο Μεσχέ που έχει εμφανιστεί, αν θα αναλάβει αυτός, είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει εδώ και καιρό. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι. Είναι αυτή η ιστορία, δεν είναι κανένα εξάμηνο. Από πέρσι. Αρχές του καλοκαιριού, σίγουρα. Ήταν και πιο πριν από το καλοκαίρι. Ναι. Κοίτα, ναι. Να σου πω κάτι, Παναθηναϊκός, έστω και έτσι βλέπεις ότι στο γήπεδο το παλεύει. Το θέμα είναι για μένα το θέμα. Τόνι έχει, ρε. Δεν θα το παλέψει. Να σου πω κάτι. Για μένα το θέμα το φετινό Παναθηναϊκό είναι πώς θα αντέξει. Δεν είναι μόνο το πώς θα αντέξει, είναι και το αν θα έρθουν ένα-δυο άσχημα αποτελέσματα, πώς θα τα διαχειριστεί. Πώς θα τα διαχειριστεί. Γιατί ξεκίνησε καλά, έκανε δύο νίκες, όλα καλά. Γιατί λάμπει το άστρο του Μπουζούκι τώρα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πόσο. Δόνι έχει, ρε. Μια χαρά είναι ο Δόνις. Γιώργο Δόνι. Άσε τώρα που κολλάμε σε διάφορα. Εντάξει, ο Δόνις είναι μια χαρά προπονητής. Και για τέτοιες καταστάσεις εκεί πέρα, όπως είναι το Παναθηναϊκό, εγώ τον είδα με τη Λαμία το Παναθηναϊκό. Ναι. Και. Ήταν μια κανονική ομάδα, ρε φίλε. Οκ, okay, εντάξει, δεν ήταν αμάν κάτι να πει. Τι φοβερή μπάλα έπαιξε. Ναι, αυτό ακριβώς που μου λέει και ο Χρήστος εδώ πέρα στην ένδοη επικοινωνία. Ότι όντως είχε γίνει δουλειά από το Δόνι με αυτούς που έχει. Έτσι, okay, δεν έχει μεταλλή ποιότητα, αλλά είναι μια κανονική ομάδα. Με τη Λαμία. Τώρα, αν θα παίξει, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που έγινε κιόλας με το γήπεδο τους που φύγανε από το λεωφόρο για να πάνε στο ΆΚΑ και κολλήματα του Αλαφούζου και του Γιανακόπου και όλα αυτά είναι εναντίον τους. Ναι. Δηλαδή, αν αφήσει πάνω ένα γήπεδο 18.000 θέσει ο κλουβί για να πα στο ΆΚΑ τώρα που για να γίνει έδρα θέλει 70.000 κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια χαρά. Τώρα τι θα γίνει αν φέρει ένα διάσημο αποτελέσματα, εντάξει, είναι άλλη κουβέντα. Εκεί. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα κιόλα. Ούτε τον Ιανουάριο νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι ο Παναθηναϊκός αν θέλει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σήμερα ήταν σοβαρή η κουμπίνη Παπαδόπουλε. Φιλοδισιογραφική. Ναι, ναι. Θα μα χαρακτήριζα ω ένα αθλητικό μαγκαζίνο. Καλό. Καλό. Δεν καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολύ ώρα χαβαλέ σήμερα. Παρότι δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι φοβερό, αλλά τέλος πάντων. Την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και, και την αγωνιστική του Σαββατοκύριακο. Όχι, το πάντα είναι πανηγύρι, έχει Τσέλσι, έχει ΑΕΚ, θα έχουμε καλό χαβαλέ. Έχει πολύ πράγμα. Ναι. Η ΑΕΚ με ποιον ξεκινάει στο Champions League? Με τον Άγιαξ. Εκεί, Ναι, ναι. Μάλιστα. Δύσκολο βράδυ για να μένετε. Μάλιστα. Δύσκολο βράδυ, είναι καλό ο Άγιαξ. Ο κύριο Τριμπαλόπουλο. Καλησπέρα. Καλά, δεν ξέρω. Απλά θα είναι δύσκολο το βράδυ. Θα είναι δύσκολο. Γιατί είναι καλός ο Άγιαξ φέτος. Είναι καλός ο Άγιαξ, φίλε, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Δεν έχει κάνει και μεταγραφές. Αν κάνει και μια πορεία τώρα, δηλαδή. Κομπάρσου του Champions League, ότι δεν αυτά που γίνονται με την Άγιαξ, φίλε, δεν έχει. Δεν έχουν δεν έχουν τα ακούσει άσχημα. Άστο. Καταρχάς, κάποια στιγμή δεν μπορεί. Ο Θεός θα τη τα δώσει πίσω αυτά που κάνει. Κάποια στιγμή. Δηλαδή, τόση συναστρία μαζεμένη από πάνω σου. Έτσι. Κάποια στιγμή θα σου γίνει ερμής ανάδρομος, ρε φίλε, που θα σου κάτσει παραπάνω. Δεν μπορεί. Να. Κάποια στιγμή. Ας ζήσουν τη συναστρία τώρα. Για να δούμε. Μπορεί να του έρθει μέσα στου ομίλου του Champions League ο ανάδρομο από πάνω. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα θεωρητικά Λάκ. Μέχρι τις 2 με Γιώργο, Ζαγόρα. Τώρα μέχρι τις 2. Εντάξει. Okay. Εμείς θα λέμε ξανά αύριο εδώ. Στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Ναι, σωστά. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε. Μένει στο Λίμπερο και τον Φαγκόμα 4. Γεια σας.